Γεια χαρά, Μαγκές. Καλησπέρα. Αύριο γιορτή του ποδοσφαίρου. Στο ΆΚΑ, τελικός κυπέλλου. Ολυμπιακός με την Ξάνθη. Κουμπαράκι. 8.30 ώρα. 8 και 30, ναι. Εισιτήρια θα είναι αύριο στο Καραϊσκάκι. Ναι. Από τις... 10 με 6, παιδιά, αύριο. 10 με 6 στο Καραϊσκάκι. Και 4 με 8, μέχρι την ώρα του αγώνα, δηλαδή 8.30 που αρχίζει, στο σταθμό Ειρήνης, στο ηλεκτρικό δηλαδή, στο ΆΚΑ. Για, εκεί τους, για τον κόσμο του Ολυμπιακού που είναι εκεί πάνω, έτσι. Μαρούσι, Κηφισιά, Ηράκλειο κτλ. Και τα τελευταία που έχουν μείνει, παιδιά, έχουν μείνει γύρω στις 4.000. Από τις 3 είναι εκεί, τέλος πάντων. Από τα 35.000 περίπου εισιτήρια που έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Εκεί, ναι. Να πούμε ότι αύριο ο Ολυμπιακός, νομίζω δεν είναι υπερβολή αυτό που θα πω. Πρέπει να είμαστε εκεί, ο κόσμος του Ολυμπιακού. Όπως είμαστε με την Καλονή, 35.000 κόσμος στο Καραϊσκάκι. Αυτό τους πονάει. Ναι, εκεί αυτό, έχεις δίκιο. Αυτό είναι που τους πονάει. Γιατί λέγανε με την Καλονή θα πανεγυρίσετε μόνοι σας. 35.000 ήταν μέσα και άλλοι 3-4 ήταν απ' έξω. Μην πω παραπάνω και φανώ υπερβολικό. Με όλα αυτά που κάνετε, έχει συσπηρωθεί ο κόσμος. Ό,τι και να κάνετε, έχει γυρίσει μπούμερακ. Αυτό τους πονάει, μάγκες. Ο κόσμος του Ολυμπιακού. Και ο κόσμος, βέβαια, απ' την άλλη, βλέπει κούπες, Ζετάκι, γίνεται πανικός. Έτσι. Σου λέει, τι, τι κάθεται και μου τσαμπουνάνε ένας και ο άλλος. Εδώ είναι τα χειροπιαστά. Οι άλλοι όλη νύχτα τρέχαμε και το πρωί μας πιάσαμε. Να σου πω κάτι, Άκη. Αυτοί έχουν επενδύσει, α, έτσι τώρα ο κόσμος έχει διαβάσει με αθλητικές εφημερίδες, Ολυμπιακού, πρωταθλητή και γάβρο τέλος πάντων. Γιατί οι άλλοι θα κρύβουν, Οι άλλοι θα κρύβουν. Αυτό εδώ το έχετε δει καθόλου? Τι λέει εδώ ο Μαρινάκης? Βάζει 10 εκατομμύρια για μεταγραφές. Πώς το πάρω? Σαν πρώτη δόση. Ξέρω σαν αύξηση με το αρχικό κεφαλαίο. Ναι, αύξηση με το αρχικό κεφαλαίο. Και εσείς... Χωρίς τα άλλα. Τα έσοδα που θα έχει ο Ολυμπιακός. Και εσείς... Δεν είναι καμιά 50-70 χιλιάδες, 100 τέλος πάντων, σε αυτούς που, τους υπαλλήλους που έχετε να γράφουν στα site, να γράφουν σε εφημερίδες, να κάνουν εκπομπές, να πετάνε λάσπη κατά του Ολυμπιακού που επιστρέφει επάνω σας από ό,τι βλέπω σύντομα. Ήδη κάθε μέρα, κάθε κατασκευασμένη κατηγορία εις βάρος του Ολυμπιακού επιστρέφει επάνω σας. Ο ένας ο Τσάμπας, ο Μελισσανίδης ο Λεφτάς την έχει βγάλει χωρίς μία την έχει βγάλει, γιατί και αυτά που έχει βάλει είναι από τα του ΟΠΑΠ τα λεφτά. Ο Αλαφούζος τους μάζεψε πριν 3 χρόνια τους οπαδούς Παναϊκού και εκεί τους αυτούς που ελέγχει τέλος πάντων τους είπε θα δεν έχω λεφτά να βάλω, απλά πρέπει να επενδύσουμε στην προπαγάνδα, και στην προπαγάνδα κατά του Ολυμπιακού και του Μαρινάκη. Ωραίο παρίστε ρε. Ωραίο παρίστε στους Παναϊκού και τη ΑΕΚ. Δημένη την ΑΕΚ την πήγανε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πάει περηφάνεια σύννεφο. Για το γήπεδο τίποτα ακόμα, δεν υπάρχουν λεφτά. Ο άλλος εκεί πέρα σας βάζει και βάφει τα κάγκελα και βγάζει εκπομπές από το κανάλι του εις βάρος του Ολυμπιακού. Ο Κούγιας τι έλεγε? Α, ο Κούγιας, ναι, μπράβο, εκεί, ναι. Για πες. Αλλά, τι λέει εδώ? Αλαφούζος λέει Μελισσανίδης στο Μαΐδη. Θωμαΐδης, η εγκληματική οργάνωση του 15. Τώρα τι έγινε, εδώ μια κουβέντα έλεγε και τη βλέπαμε και την κάνανε λάστιχο και τέτοια. Εδώ έχει πει ο άνθρωπος, μπείτε μέσα να το διαβάσετε, έχει πει πράγματα τεκμηριωμένα. Όχι να είχαμε να λέγαμε, μου είπανε και τέτοια, τεκμηριωμένα. Και αυτός είπε ότι του είπαν. Ναι. Αυτές είναι οι κατηγορίες βάσης του Ολυμπιακού. Πριν 5 χρόνια όμως, πριν δεν ξέρω πόσο... 3, όταν 4, και αυτός... 5, ναι. Και όταν και αυτόν τον είχαν ξεγελάσει με τις κασέτες, μέχρι το είχαν βγάλει ότι του είχαν πει ότι φαινόταν μάλλον μέσω των σειραφών ότι θα τον δολοφονούσαν κιόλας του Ολυμπιακού. Ναι, ναι. Τα ίδια ο άνθρωπος τα κατάλαβε. Όχι, άκουσε τις πραγματικές τώρα. Τις πραγματικές. Χωρίς σειραφή. Είπε ποιος τα έδωσε. Έτσι, είπε τον πατέρα. Είπε, πατέρας, είπε ποιος τα έδωσε. Αυτός δηλαδή, θα έφτιαχνε τα πράγματα. Δεν παρατηρείτε. Και τώρα δηλαδή που κατάλαβε τι έγινε,
Είναι κακός ή τα κρύβουμε, ναι, όλα τότε είναι καλός. Δεν είναι καλός. Τότε είναι καλός που είπε την αλήθεια. Όσο καιρό ήταν. Όσο τον στριμώ. Φίλε, άλλο να δεις τώρα τα χαρτιά και άλλο να ακούσεις πραγματικά τι γίνεται την κασέτα. Ναι. Το χαρτί γράφει ότι θέλει, ότι είπε η κασέτα. Ναι. Καταλάβες. Ναι. Τώρα δεν είναι καλός ο Κούγιας. Δεν πειράζει. Σιγά σιγά θα ξεσκεπάζεστε ένας-ένας. Αλλά είναι και περίεργο. Η κατασκευή ψευδομαρτύρων, δηλαδή εδώ παρατηρείται ένα φαινόμενο, πώς γίνεται από κατηγορούμενοι να γίνονται μάρτυρες κάποιοι, περίεργο, και σπηλώνουν και υπολείψεις, εμάς δεν μας πέφτει λόγος. Είναι κατηγορούμενοι, δεν τους βάλουμε μέσα. Ρε φίλε, είναι κατηγορούμενοι και κάθονται και λένε τώρα για σκοπούς δικούς τους που ξέρουμε όλοι, έτσι, και ξέρουμε και ποιος τα υποκινεί και μας φαίνεται περίεργη και η αβάντα των αρχών. Και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και όλα, και του αθλητισμού. Γιατί βλέπουμε, ξέρουμε, δηλαδή δεν γίνεται να κορυδεύετε όλη την Ελλάδα. Ακόμα και αυτοί που σας λένε έτσι, ξέρουν την πραγματικότητα. Δεν ξέρουν ποιος είναι ένας και ποιος είναι ο άλλος. Και το ποιόν του ενός και του αλλουνού. Βλέπουμε, κοίτα. Και είναι περίεργο, λετάκι μου, πολύ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να συμβαίνει. Και να συμβαίνει, δηλαδή, εκεί στα ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται. Δεν τα καταλαβαίνετε. Δεν τα βλέπετε. Είναι, δηλαδή, τόσο εκτός αθλητισμού είναι όλοι. Βλέπετε τι γίνεται. Άκη λέει εδώ, αλαφούς μου με τη Σανίδη στο Μαΐδης, τέλος πάντων, εγκληματική οργάνωση του 2015, ναι, να πάρουν τα λεφτά του Champions League. Ρε παιδί μου, να εδώ τώρα, ναι, είναι ένα θέμα. Θα σου πω εγώ τώρα, ο υπουργός θύχτηκε με το Άρη ΣΑΕΚ. Ναι. Έτσι. Βέβαια, τον έπιασε ο πόνος. Ναι, τον έπιασε ο πόνος, ναι, στο Άρη ΣΑΕΚ. Έτσι. Στο ΑΕΚ Ολυμπιακό, στο ΆΚΑ. Ναι, άλλο αυτό. Ή στο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Άλλο ρε παιδί μου, και αυτό. Εδώ στο πέρα. Στο μπάσκετ. Είναι το αντικείμενό σου, αυτό που πολεμάς, που δίθεν. Βγαίνει ένας άνθρωπος, έτσι, τεκμηριωμένα. Και λέει κάποια πράγματα. Και με ονόματα, όχι και μου είπαν. Όχι μου είπαν και το είπα. Όχι ο εκεί. Έτσι. Με ονόματα. Δηλαδή, για να σε δούμε, θα ευαισθητοποιηθείς, κύριε Κοντονή. Για να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Αφού έχεις την ευαισθησία τόσο... Όχι, εμείς θεωρούμε ότι δεν θα έχεις επιλεκτική ευαισθησία. Θα δώσεις τη σημασία που το αρμόζει. Για να δούμε, γιατί τα δείγματα δεν είναι καλά. Μετά, αν δεν τη δώσεις, πάει να πει ότι είσαι στο αντίπαλο στρατόπεδο. Αυτόν που αποκαλεί εγκληματική οργάνωση του 2015, ο κύριος Κούγιας. Αν δεν τα... δεν δώσει τη δέουσα σημασία. Έτσι. Πώς το βλέπεις, Ρετακούλη? Έτσι ακριβώς είναι. Για να σας δούμε. Είναι φανερό. Η λάσπη αυτή και όλη αυτή η οργάνωση, μα δεν σας κάνει εντύπωση εσάς τους οπαδούς Παναθηναϊκού της ΑΕΚ, που δεν πέφτουν λεφτά στις ομάδες σας. Μόνο αυτό, Ολυμπιακός, αφού ποιος είναι ο καλύτερος, πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Α, πάμε και εμείς να κατηγορήσουμε την Μπαρτσελόνα, που πάει τελικό Champions League. Και χωρίς να βάζουμε μία, εμείς άλλο πάμε το κύπελλο Ευρώπης. Το ψέμα έχει μικρά πόδια, δεν είναι, πέφτει γρήγορα. Η αλήθεια θα λάψει. Και αυτό που είπαμε στην αρχή για τα λεφτά του ενάρξη συμμετοχικού κεφαλαίου, 10 εκατομμύρια, ξέρετε τι λεφτά είναι. Η μόνη αυτή τη στιγμή επένδυση που υπάρχει στην Ελλάδα, δεν ξέρω, αυτή βλέπω εγώ τουλάχιστον στον αθλητικό χώρο, είναι του Ολυμπιακού. Η Ελλάδα πάει προς τα κάτω και ο Ολυμπιακός πάει προς τα πάνω. Και του Σαββίδη. Αν δεν το έχετε πάρει. Και δεν έχουν δει τα ευρώ του κάπου. Εντάξει, ναι. Οι άλλοι δεν έχουν δει τίποτα. Ναι, εκείνο τουλάχιστον. Τι κάνουμε. Δηλαδή, έφυγε ο άνθρωπος. Έφυγε από αυτού δίπλα. Δεν ξέρω τι έχει φύγει τώρα, τι κοροϊδεύει ο καθένα. Άλλο, εσύ εδώ να βλέπουμε κάποια πράγματα. Ναι, ναι. Έτσι. Μέχρι τώρα των Αλωνέων έχουν δει σαν ελληνικό κράτο, σαν οπαδί, σαν οτιδήποτε. Αντί το ευρώ του έχουν δει μόνο το σκάτο του. Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Από το Σαββίδι έχουν δει και κάτι. Μετά τον Ολυμπιακό και κάποιες άλλες ομάδες, σαν τον Αστέρα, τι έγινε εκεί πέρα τώρα, δηλαδή, τόσο παλικαριά με το μόνο στο τελικό, ξέραμε να κάνουμε τους μάγκες. Εδώ πέρα έγινε το γλέντι του γλεντιού. Λείπαν όλα τα center back και παίζανε κάτι άλλο. Αυτή η ομάδα παίξε για πρώτη φορά φέτος. Ναι. Τι έγινε τώρα. Αυτοί οι παίχτες παίξαν για πρώτη φορά. Δεν μας ενδιαφέρει. Εσείς να τα βλέπετε του ΠΑΟΚ, του Ατρομήτου, που φτιάξανε τα play-off για να βγαίνει δεύτερος ο Παναθηναϊκός. Γιατί στα πιο πολλά που έλεγε το πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ποτέ δεύτερος. Ήταν 1, 2, 3, 5 από τις 17, 19.
Είναι θεσμός. 17 μα, γιατί τι δύο ήταν πρώτο. Που έχει δημιουργηθεί για να βγει και να βγει ο Παναθηναϊκός. Δεύτερο. Δηλαδή σα τρώει η κοροϊδά. Και εσύ θυμάστε και του ήγρε τώρα να έρθει. Του την είπε ο Δελάς, βέβαια, θέλουμε παίχτε. Α, γι' αυτό ήταν η ρήξη. Βέβαια. Γι' αυτό ήταν η ρήξη. Βέβαια, του λέει τι παίχτε θέλει. Εντάξει μα. Εντάξει και ο Δελάς, τι φοβάται, μην ξεφτυλιστεί. Πότε έγινε προπονητή. Όχι, βλέπει του χρόνου να ξεφτυλίσει. Γιατί εφέτος πήγανε καλά τα πραγματάκι μου. Εφέτος ήταν όλα ρόδινα. Στο 94, στο 93, τα όλα πέναλτι, όλα. Εντάξει, εδώ τώρα και η βαθμολογία, 10 ο πρώτος, 2 ο άλλος. Έχεις εκεί πριν παίξεις, παίζετε και παίζετε μωρέ. 0 ο άλλος. 10 ο πρώτος, η Άκη, ο Ηρακλής και 0 οι άλλοι. Ε, τι πάτε και παίζετε. Μπάς και τα εισιτήρια που κόβετε στην ΑΕΚ. 800 εισιτήρια με το Βόλο. Ή 1500 με τον Απόλλον, 2500 με τον Απόλλον. Θα τα δείτε κι εσείς, τουλάχιστον θα τα δουν οι άλλοι που δεν παίρνουν τα μεροκάματα. Οι πρώτοι που παίρνουν τα μεροκάματα από τους προέδρους κάνουν το παγώνι. Τα άλλα τα ζώα θα τα δουν την αλήθεια και θα ξεσηκωθούν κάποτε, πιστεύω. Τι έχουμε εδώ? Τίποτα, προχωράμε. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ξαναλέω, 10 με 6 στο Καραϊσκάκι το πρωί, μάγκες. Από το πρωί στις 10 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Και 4 μέχρι την ώρα του αγώνα, 8.30, στο σταθμό Ειρήνης, στο ΆΚΑ. Από παντού θα πάει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Από παντού. Από όλες τις περιοχές της Αθήνας. Έτσι, 35.000 εισιτήρια περίπου τα δικά μας. Και δεν ξέρω τις ξένες πόσο είναι. Μακάρι να κατέβουν. Μακάρι να κατέβουν, να δούνε τη γιορτή του ποδοσφαίρου. Όχι, μια χαρά είναι εκεί πέρα. Τη Κάντη, αλίμονο. Έτσι, από επισήμου τι θα έχουμε. Δεν ξέρω, εκεί μου. Η επίσημη ποιοι είναι. Αυτή που λένε ότι είναι επίσημη. Α. Για εμά τι επίσημη να είναι. Ποιο. Δηλαδή, μπορεί να είναι επίσημο για εμά κάποιο που έχει χάσει κάθε είδους αξιοπιστία πηγαίνοντας στην εκπομπή του Θωμαίδη. Ναι. Όπως ο υπουργός. Που ο ίδιος αυτός που κάνει την εκπομπή έχει κατηγορηθεί. Και του την έχουν πέσει και σε ένα στούντιο στη Θεσσαλονίκη μέσα. Έφαγε κανένα δυο μάπες. Ναι, άλλο αυτό. Ναι, λέω ότι σε ποια εκπομπή πήγε, σε ποιον άνθρωπο πήγε, λέω. Όχι, καταρχήν έχει κατηγορηθεί για συκοφαντική δυσύνη. Αυτό λέω. Έτσι. Από δικαστήριο, όχι από μένα. Από εκεί πέρα βλέπουμε και διάφορα άσκη. Έτσι. Βλέπουμε δικογραφίες να βγαίνουν αέρα, επιλεκτικά, συγκεκριμένα. Αυτό είναι παράνομο, έτσι δεν είναι. Το είπε και ο και να ρωτάει ο ανακριτής Άκη τον επόπτη, αν ήταν το διαιτητή, αν ήταν φάουλ. Αν ήταν φάουλ. Δεν υπάρχει αυτό σε καμία χώρα. Όχι, μα τα λέει εδώ ο Κούκιας, μπείτε μέσα να διαβάσετε, δεν είναι τίποτα. Είναι τρελό αυτό που έχει γίνει για να ρίξετε τον Ολυμπιακό κάτω για να τον φτάσετε, αντί να βάλετε λεφτά να επενδύσετε όπως κάνει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, εσείς να το κατεβάσετε κάτω. Ωραία. Δεν γίνεται αυτό. Εντάξει. Δεν γίνεται. Ας πούμε ότι όχι, ας πούμε, είναι σίγουρο ότι αυτή είναι στη Λιγούρα και δεν θέλουν να βάλουν τίποτα. Και δεν θέλουν να βάλουν τίποτα. Ναι. Ή δεν είναι, είναι στη Λιγούρα όταν πρόκειται να βάλουν στις ομάδες τους. Έτσι. Παίρνουμε ένα δεδομένο. Το κράτος τι θέλει και μπερδεύεται εκεί πέρα μέσα. Με τον κάθε Λιγούρι. Να κάνει τι, δηλαδή στο βωμό τι του πολιτικού κόστος, να τα έχουμε μόλις καλά. Πώς να τα έχεις μόλις καλά. Άμα δεν τα έχεις μόλις καλά, να τα έχεις και με τον Όφη καλά, που μπορούσε να κάνει τα ίδια ό,τι έκανε και ο Παναθηναϊκός και να σωθεί. Έτσι. Τις ίδιες, για τις ίδιες κατηγορίες έχει πέσει ο Όφη. Και ενώ ο Παναθηναϊκός κάνει και μεταγραφές και έχει πάρει και αδειοδότηση. Πώς να, καλά. Να διευκρινίσω κάτι, Άκη μου, ότι είπα πριν ότι ο Θωμαίδης έχει κατηγορηθεί. Έκανα λάθος. Έχει καταδίκη. Άλλο τον κατηγορούν, Άκη, και άλλο το δικαστήριο να του πει ρε, απατεώνα. Έλεγες ψέματα. Έχει καταδικαστεί. Ναι, όχι εντάξει. Κατηγορηθεί. Μπράβο. Που είπα. Ωραίο. Ο κύριος Θωμαίδης. Ναι, όχι. Εκεί πήγε, ρε, εκεί πήγε ο Κοντονής. Ο καθένας. Σε ένα καταδικασμένο δημοσιογράφο. Ναι, σε ένα καταδικασμένο δεύτερο, ναι, τρίτο. Αυτό, πώς ναι, θα... Δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο. Λοιπόν, εσύ άκου να δεις. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Ξέρουν όλοι τι σκοπό έχουν. Άλλο θέλω να σου πω εγώ. Όλοι δεν ξέρουμε τι σκοπό έχουν. Αντί να πάνε να πάρουν κανένα παίχτη,
παίρνουν 4-5, κάθονται και λένε. Έχουν κάτι τραγικούς εκεί στα πάνελ που τους μαζεύουν κάτι κατατρεγμένους, που πάει ο καθένας για δικό του λόγο, για δικό του λόγο, έτσι. Τους μαζεύουν εκεί πέρα, ξέρουν ότι θα πούνε, τους δασκαλεύουν και από πριν. Να λένε αντίο του Ολυμπιακού, να τρώνε το χόρτο τα πρόβατα της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού που πρωτίστω τη ΑΕΚ. Έτσι. Όλα καλά, όλα ωραία. Θα πέραμε το πρωτάθλημα, μα δεν ήταν κακός Ολυμπιακός. Εντάξει, και εμείς θα πέραμε το Champions League, δεν ήταν η κακιά η Μπαρσελόνα, η κακιά η Ρεάλ, η κακιά η Μπάχερ, η κακιά η Γιουβέντους, η κακιά η Ατλέτικο Μαδρίτης. Τι να κάνουμε τώρα, Αγγελή. Η κακιά η Τσέλσι, ναι. Η κακιά η Μάντσεστερ. Λοιπόν, ο υπουργός τι θέλει και μπερδεύεται με αυτούς εκεί. Στο βωμό πια. Άρα είναι εκ του πονηρού. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί να το αποδείξει βέβαια. Εύκολα εκεί. Και μπορεί και καλέ, βέβαια και σαν τελικό κυπέλλου. Ας κάνει και την απονομή. Δηλαδή πόσο και τον αγαπάει ο κόσμος. Γιατί δεν είναι και αυτά που του λένε οι συμβουλάτες του που είναι της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Κάτι εριστική. Γιατί να ήταν, δηλαδή υπήρχαν και άλλοι δημοσιογράφοι και ο Διακογιάννης του Παναθηναϊκού ήταν. Δεν ήταν, ήταν αθλητικός δημοσιογράφος. Δεν ήταν χουλιγκανικός δημοσιογράφος. Ακριβώς. Έτσι. Δεν έκανε το χουλιγκαν. Χούλιγκαν έχει δίπλα του και τον συμβουλεύουν. Του Παναθηναϊκού και τη ΑΕΚ. Να δει ρε παιδί μου και του Ολυμπιακού τον απλό κόσμο. Δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή ναι, στην απονομή να κάνει, δηλαδή μπορεί να τον αποθεώσει ο κόσμος. Τώρα και λόγω ότι αποφεύγουμε και τον Brexit ή να έχει διακρίνει κάτι άλλο που τελείως διαφορετικό από αυτό που λέμε εμείς τώρα. Καλά, ο άνθρωπος πασχίζει. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή φαίνεται. Ας έρθει να τα δει τα πράγματα. Μπράβο, ναι. Ας έρθει να τα δει τα πράγματα. Αυτό που είπε στην αρχή για το ΑΕΚ, για το Άρης ΑΕΚ στο μπάσκετ, ίδιο άθλημα είναι και αυτό. Έτσι δεν είναι. Έδειξε μεγάλη ευαισθησία εκεί. Ναι. Ενώ ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο μπάσκετ που μπήκανε μέσα δεν έδειξαν άλλο για ευαισθησία. Όλοι γενικά. Εκεί είναι γενικότητες. Δεν ονοματίζουμε. Δεν ονοματίζουμε. Ξαναλέω, Μάκες, αυτό που τους πονάει είναι οι 35.000 με την Καλονή που λέγανε θα είναι 5-6.000 κάτι μόνοι σας φιέστα και αύριο οι 35.000 κόσμος του Ολυμπιακού που θα είναι στο ΆΚΑ για να γιορτάσουμε το 27ο κύπελο. Πού να τα δουν αυτά τα χαϊβάνια, τα άλλα. Και επειδή εμείς θα μπορούσαμε να φέρουμε το πρωτάθλημα, το κύπελο του πρωταθλήματος τόσο καιρό, δεν τα θέλουμε. Εμείς θα πάμε μαζί αυτά. Θα τα φέρουμε και τα δύο μαζί. Ένα-ένα δεν τα φέρνουμε. Την Δευτέρα θα είναι εδώ. Και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, 10 με 6 στο Καραϊσκάκη και 4 με 8,5 στο σταθμό Ειρήνη στο ΆΚΑ. Με 8. 8,5 μέσα που αρχίζει ο αγώνας. Είναι 4.000 εισιτήρια έχουν μείνει, θα φύγουν και αυτά. Λοιπόν, στείλω και χαιρετισμούς για να πάμε σε καμιά γραμμή στο Λοσάντα, στο Γήθιο, στον Άγη. Κουμπαράκι. Στο φίλο μου τον Κώστα που γιόρταζε. Ναι, να πούμε σε όλους τους φίλους. Α, ναι, βέβαια. Κωνσταντίνους και σε όλους. Ναι, απλά είπα εκεί στην Κάσου το πρακτορείο που έχει τέλος πάντων. Α, το έπεσε πρακτορείο, να πω και εγώ ένα πρακτορείο. Ναι, σαν ναι. Ξαναργύρους. Εδώ και στον Τόλι. Απέναντι, σαν Ξαναργύρους το πρακτορείο πρόπο. Ναι, βέβαια. Τα φιλαράκια μου. Καλά, αυτός ο Κώστας σου δίνει 4 παιχνίδια και πιάνει 5 εκεί. Ναι. Δηλαδή είναι φοβερός. Εκεί που σου λέω εγώ σου δίνει 4 παιχνίδια και πιάνεις και στο λότο. Να δώσω και χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Ηλία που βρήκε ένα καλό μαγαζί στη Σαλαμίνα για τα Brothers. Μπράβο Λιάκο. Brothers έχουμε και στη Σαλαμίνα. Μπράβο. Άλλος. Τίποτα, εσύ. Τελείωσες. Εγώ ναι. Εγώ τίποτα. Πολλά ονόματα. Στα παιδιά από την Κοζάνη που έχουν κατέβει. Ωραία. Στα παιδιά από την Κατερίνη που θα κατέβουνε. Απ' τη Λάρισα, γενικά από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Έχω πιάσει πολύ. Και στους φίλους μου στο πέραμα όλους. Στο σύνδεσμο του πέραματος όλους. Στον Κωστάκη, τον φίλο μου. Ναι, πολύχρονο. Τον φίλο μου τον Μαύρο. Πολύχρονο ο Κωστάκης. Τον ψηλό τον Μαύρο. Δεν είναι. Έχω καλά. Παλιά ήταν, τώρα ναι. Όχι τόσο. Τι. Άλλο το. Εντάξει, με το σκάφος θα λες. Πάμε να πιούμε λίγο νεράκι. Ναι, πίνεις νερό και μετά πώς θα πούμε ότι πάμε για νερό. Τσίπουρο. Α, τσίπουρο. Ναι. Θέλεις νερό. Δεν έχουμε λίγο νερό να πιούμε. Μπορώ να πιούμε λίγο νερό. Και το τσίπουρο νερό είναι άμα το θέλεις. Πάμε με τσίπουρο. Ά, εντάξει. Με το έχουμε κανένα γκολ να δείξουμε Μητσάκο. Παιχταρά μου. Πάμε να δούμε κανένα γκολ.
μαζί. Ακή, σαν σήμερα, ναι. Παρασκευή δηλαδή, εχθές μάλλον, 1983, ναι. Ο Αναστόπουλος είχε περάσει τη μισή άμυνα του Βάζελου και το Δάφκο και ήταν 0-1 μες στη Λεωφόρο. Μεγάλος παίκτης ο Αναστόπουλος, σε αδυναμία μου μεγάλη. Και εμένα. Και σαν προχτές, 73-38 στο μπάσκετ. Μου έρχονται 1-1. Μέρες, πώς θα λένε. Χρονιά δοξασμένη. Του τουρνάς. Ποιος είναι ο Νταλέρας. Α, ναι. Α, ναι, Νταλέρας. Λοιπόν. Ούτε κατά λάθος, δεν πειράζει. Λοιπόν, υπάρχει ένα συγκρότημα. Αυτό το αφιερώνω στους οπαδούς των άλλων ομάδων που είναι φυτά. Που λέγεται ξεκολιάστε. Ναι, ελληνικό. Πώς έχετε. Πώς, έχει μια... Αυτό ρε Άκη, έλα, εσύ το ξέρεις. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Μα έχει βρισιά που λέτε. Δεν το ξέρω. Ρε, συγκρότημα ελληνικό που είναι 4-5 τραγουδάνε. Εντάξει, συγκρότημα τραγουδάνε 4-5. Δεν το ξέρω, μην το λες, αφού δεν το ξέρω. Ρε παιδιά, μην με τρελαίνε τώρα. Όχι ξεκολιάστε, αγαμηθείτες. Αυτό, δεν έκανα λάθος, εντάξει. Ναι, αυτό είναι υπάρχει συγκρότημα. Σας το εφαίρεμα αυτό το συγκρότημα, το ακούτε. Όλο το συγκρότημα. Ναι, το αγαμηθείτε. Δεν είναι βρισιά, ναι. Είναι συγκρότημα. Ναι, οι αγαμηθείτες. Ναι, οι αγαμηθείτες. Αυτοί. Ναι. Αυτό να ακούτε. Ωραία. Και εγώ πώς το είπα, τέλος πάντων, ναι, έκανα. Τι πήγες και... Εντάξει, τι το ίδιο πράγμα. Αυτές. Ωραία. Τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε τι θα γίνει αύριο, ποιος θα νικήσει, εντάξει τώρα. Πάμε σε καμιά γραμμή. Δεν θα πάμε. Ο Ολυμπιακός θα κερδίσει και θα κερδίσει 4-1. Καλησπέρα. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τι. Καλησπέρα. Τι κάνετε. Μια χαρά είμαστε. Καταρχήν συγχαρητήρια στην υπέροχη εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Και στα δύο παιδιά, αλλά ιδιαίτερα σε σένα. Σε ποιον, στον Άκη, όχι, σε σένα. Α, σε μένα. Σε σένα. Πάλι σε σένα. Είμαστε εδώ πέρα για να βλέπουμε εσένα. Μάλιστα. Καλή επιτυχία στην εκπομπή σου. Το έχουν μαγειρέψει. Καλή επιτυχία στην ομάδα σου. Εσύ τι ομάδα είσαι. Ξέρεις πολύ καλά τι ομάδα είμαι. Παρ' όλα αυτά θα είμαι αύριο εκεί. Πρέπει να είσαι Παναθηναϊκός. Και φταίει εσύ γι' αυτό και θα είμαι εκεί. Ναι. Είμαι σε καλό δρόμο σε να στηρίξω την ομάδα. Εκείνη. Και φταίει εσύ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εκείνη. Καλό βράδυ και στους δύο. Ξέρεις πολύ, ξέρει ποιοι είμαστε όλοι. Ξέρει πολύ καλά ποιοι είμαστε. Βέβαια. Χαιρετισμού στον άντρα σου, Τόλι. Έγινε. Δεν νομίζω εκεί που θα είμαι εγώ να τα πούμε από κοντά, τέλος πάντων. Καλησπέρα. Θα με φάει το μαράζι εδώ πέρα. Έλα ρε Άκη τώρα. Είναι η γυναίκα ενός φίλου μου. Ναι, κατάλαβα. Άλλο ρε πλάκα κάνουμε. Που έχει το πρακτορείο προπό δίπλα στον Όλπ, εκεί, στο μαγαζί Λαμπράδες. Και αυτό τυχερό πρακτορείο. Παίζω τρεις ομάδες και πιάνω μία. Πλάκα κάνω τόλοι. Έλα, Τόλι, τι Τόλι. Έλα, αδερφό σου Τόλι. Ναι, Τόλι. Ναι, η γυναίκα του. Γεια σου, Τόλι μου, γεια σου, αγόρι μου. Εμπρός. Ναι. Παρακαλώ. Έλα, για χαρά τα εκεί, Άκη, τι κάνετε. Ωραία, μια χαρά. Καλά είστε. Καλά είμαστε. Από Χαλκίδα, Γαύρος. Το όνομά σου. Γιώργος. Έλα Γιώργο, πάμε. Τι κάνετε, καλά. Φέτος λιγάκι στεναχωρηθήκαμε με το μπάσκετ, δεν πειράζει. Τι λες ρε φίλε, έχεις αποκλείσει την Μπαρτσελόνα ΤΣΣΚΑ, πας τελικό Ευρώπης και έχεις ξεναχωρηθεί. Όχι, από το Γιώργο, από το τίποτα να μην πήγαινα, μ' αρέσει αυτή η στεναχώρια που πήγα τελικό. Α, μπράβο. Αυτό σφαιρόπουλος αυτό. Δεν είναι δικό μου, το σφαιρόπουλο είναι. Καλά, το είχε πει ο Τάκης. Λοντάκι, μιλάω τώρα, δεν ποιο μιλάω. Μαζί όλοι, δεν κάνω. Δεν έχει τηλεόραση. Χαμήλωσε την τηλεόραση, μα ακούσα από τηλέφωνο. Α, εντάξει, ναι, εντάξει, συγγνώμη. Όχι, για σένα. Πρέπει να έχει πιει ούζα. Όχι, Αλκίδα, τι αλίμονε, δεν τα πίνει. Μαρίδα και ούζα. Έλα, έλα τάκι. Σου λέω εγώ. Έλα τάκι. Σου λέω εγώ. Έλα, μίλα στον άνθρωπο. Έλα, εδώ είμαι. Γιατί, α, εντάξει, δεν μου λέει, τι να κάνουμε σε το διαμεταγραφές. Άσε να σου πω κάτι. Σταμάτα λίγο, κάτι σε ρωτάει. Έλα, τι είπες, τι, κάτσε γιατί με έχει μπερδέψει εδώ. Τι θα κάνουμε με μεταγραφές φέτο, έμα έχει μάθει κάτι, τίποτα. Να το τι θα κάνουμε φιλαράκο, 10 εκατομμύρια ο πρόεδρος του Ολυμπιακού για μεταγραφές. Για αύξηση.
Σόπα. Τι σου. Σόπα, είπε. Ρε φίλε. Τι έγινε, ρε. Έχει βάλει το χέρι στην τσέπη, όπως να πούμε, δεν πήγε. Πάντα το βάζει, ρε φιλαράκο. Τι είναι αυτό που λες τώρα. Έλα, Γιώργο μου, πάμε. Έλα, ναι, αυτό λέω, ρε παιδί μου, για τις μεταγραφές, λέω, εντάξει, με τον Τάκη. Τώρα με το τηλέφωνο τώρα εκεί μπερδεύουμε λιγάκι, γι' αυτό. Είναι και χώρια τα άλλα έσοδα. Δεν τα υπολογίζουμε αυτά. Από την Ευρώπη. Εντάξει, αγοριά. Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα. Και πάντα, και του χρόνου με νίκες, πάντα. Πάντα με νίκες. Δουλειά μας είναι αυτή. Έτσι, μπράβο. Γεια σου, καλά, γεια σου. 10 εκατομμύρια για μεταγραφές. Οι άλλοι θα βάλουν 10. Καλησπέρα. Ναι, με ακούτε. Ναι, ακούμε. Ακούμε, βέβαια. Θα θέλω. Τι? Πάκης είσαι. Ποιος? Πάκης. Ναι, εγώ είμαι. Αυτό Τάκη, γεια σου, Άκη. Καλησπέρα. Γιατί ρώτησες για μένα και του Άκη το πες κατευθείαν. Γιατί εσύ είσαι πρώτος. Κώστας. Τι πρώτος μόνο. Έλα, λέγεις. Σαν οικοδεσπότης. Λοιπόν, Κώστας από Ηλιούπολη. Ναι. Παναθηναϊκός. Ωραία. Η ένδοξη ομάδα της Ελλάδος. Μπράβο. Μπράβο. Είμαι πολύ περίπτωση αυτό γιατί είμαι μεγαλύτερη ομάδα. Ναι, πού, καθαρή όσο δεν πάει. Κάτσε, φίλε, από την Ηλιούπολη. Περίμενε, μισό λεπτό. Όταν λες μεγαλύτερη ομάδα, πώς το εννοείς, φιλαράκο? Έχω πάρει τα πρώτερα πρωταθλήματα καθαρά. Μάλιστα. Ωραία. Όπως. Όπως τότε με την υπόθεση λουλουδιών που δεν σε πήγα στην Πίτα Εθνική. Κοίτα, τουλάχιστον εγώ δεν έχω κάνει εκπομπή προπαγάνδα σαν και σαν. Απάντησε αυτό που ρωτάω, δικαστήριο! Δικαστήριο υπάρχει! Σε πιάσανε με την. Εγώ ξέρω την αξία μου σαν Παναθηναϊκό και εσύ δεν μπορεί να μου πει. Θα τη βρούμε την αξία σου, όχι μόνο. Μην το κλείσει. Έχει κοκκινήσει, σε βλέπω. Ναι, έλα εδώ, εσύ έχει κοκκινήσει από πίσω. Έλα εδώ. Πε μου την περηφάνεια. Έλα εδώ, καράκι, πε την περηφάνεια που λε εσύ. Την ένδοξη. Ποια είναι η ένδοξη. Σε πιάσανε με την επιταγή με στα λουλούδια. Ποια είναι η ένδοξη ιστορία σου, η ιστορία σου. Ναι, ξέρω, ναι, είμαι καθαρό σαν ομάδα. Ναι, τι, πού το ξέρεις. Παίζω καλό ποδόσφαιρο. Ναι, ωραία, μπράβο. Ναι. Τη βρώμα που λέγεται Ολυμπιακός. Ναι. Σε έχει φάει μαλακία. Πω, έτσι είναι όλοι μαλακά. Λοιπόν, άκου ρε βλάκα. Όχι, υπάρχει και το σεξ καταρχήν. Υπάρχει και το σεξ. Σταμάτα τη μαλακία. Θα σε παντώσει το κεφάλι σου. Ένα. Δεύτερο. Σε πιάσανε. Με την επιταγή με στα λουλούδια. Ηρακλής Παναθηναϊκός για Β' Εθνική. Και ψήφισε ο Ανδριαδόπουλος να μείνει στην Α' Εθνική. Βλάκα. Πω πω. Έτσι είσαστε. Πω πω. Μια χαρά τα πας, αγόρι μου, και εσύ καταπληκτικά. Και πώς παίζεις το καλύτερο ποδόσφαιρο και έχεις μέσα όλο 7.000 εισιτήρια. Πώς γίνεται αυτό. Καλησπέρα. Hello guys, this is Mitchell again. Τι. This is Mitchell again, guys. How are you doing? What? Yes, okay. That's all right. Fine. That's all right. Shut up your mouth. Go fuck. Καλησπέρα. Έτσι μου λέει τώρα τι μου λέει τα πακιστανικά. Όχι, δεν ήταν αγγλικά, ήταν αγγλικά. Εμπρός. Λαχοαμερικάνικα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη. Καλησπέρα, Άκη. Καλησπέρα. Γιώργος από Γλυκά Νερά, Ολυμπιακός. Γεια σου, Γιώργο. Να απαντήσω λίγο στο προηγούμενο τον Παναθηναϊκό που πήρε. Πες, φίλε μου. Απάντησε. Για κοιτάξτε να δείτε το παιχνίδι που έγινε προχθές στο μπάσκετ με τον Κολοσσό Ρόδου. Πήγανε και χάσανε τον αγώνα και βγάλανε οι Αμερικάνοι του Κολοσσού Ρόδου εισιτήρια και φύγανε για την πατρίδα τους και κατέβηκε με νέα παίχτες. Να παίξει στο Ολυμπιακό στάδιο γιατί για να τιμωρηθεί από τις τρεις τιμωρογωνιστικές. Να παίξει με κόσμο στον Ολυμπιακό. Πες και το άλλο, ότι ο προπονητής του Κολοσσού είναι βοηθός τώρα. Πήγε βοηθός στο Παναγολόπουλου. Στον Παναγολόπουλου. Η καθαρή ομάδα. Αυτό για το να παρεμίσει τον Εντόι που πήγε τον Όφι. Τι να πει μόνο, δεν το είδες τώρα, ήταν το παιδάκι, είχε κάποιο πρόβλημα. Έχει κουρέψει στρόφαλο τώρα. Δηλαδή τον αυτό... Εντόι που τον ψάχνανε μέσα στο πούλμαν, τον πήρε ο προπονητής στο Όφι και τον χάσανε μέσα στο πούλμαν. Έδεξε ιστορία, έτσι δεν έλεγε. Ο Βαγγέλης ο Βλάχος, ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και μετέπειτα του Όφι, είπε ότι όταν έρχονταν ο Παναθηναϊκός στον Όφι στην Κρήτη,
έπρεπε να χάσουμε. Ένδοξη ιστορία. Ο Τάκης, ένδοξη... ο Βαγγέλης ο Βλάχος το είπε. Ένδοξη ιστορία ο Μπουμπλής, ένδοξη ιστορία οι Γούνες. Ε? Η Χούντα. Ένδοξη ιστορία η Χούντα. Όλα ένδοξη ιστορία. Αλλά εντάξει, αυτά λέει γενικώς. Δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν απαντάω. Θα πω και κάτι άλλο, παιδιά. Πες. Θυμάστε που είχε βγει. Θυμάστε που είχε βγει πριν κάνα χρόνο και είπανε ότι κάποιος γιος Προέδρου ΠΑΕ είχε παίξει ένα εκατομμύριο 3-2. Ευρώ σε παράνομο στοίχημα. 3-2. 2-3 μάλλον. 2-3 στην Ξάνθη. Ναι. 2-3 στην Ξάνθη. Ε, αυτό είναι στη συμφωνία Μαρτίνου. Όχι, άκου να δεις. Γιατί δεν τα... Πού είναι αυτά, Γιώργο. Τα ερευνήσαν αυτά. Τα... Ναι, όχι, είναι όπως κάνουν με τη μαφία, συνεργάζεται το FBI, είναι στη συμφωνία μαρτύρων. Έτσι. Αυτά είναι. Γιατί εμένα μου το βγάζεις από το μυαλό. Εδώ ο κόσμος το κοιτούμπανε, το ξέρει και ο τελευταίος σύλλαδος στη Μαλαισία τι έγινε. Έτσι. Όχι, για να ξέρουμε τι λέμε. Όχι, να ξέρει και. Εντάξει, τώρα ένα βλαμμένο παιδάκι. Όχι αυτό. Δεν το κατηγορήσουμε. Τα λένε και άλλα. Φτάνει, πια είναι βλαμμένο τώρα. Δεν φτάνει η κατηγορία εις βάρος του βλαμμένου. Ναι, εντάξει, δεν το λέει αυτό, αλλά τα λένε κι άλλοι. Τα λένε κι άλλοι. Ναι. Δεν είναι. Πώς είναι τώρα. Εγώ λέω για το βλαμμένο παιδάκι. Όχι, δεν το λέω για το πρόβλημα. Δεν ασχολείται. Αυτό είπε με αφορμή αυτά που είπε αυτό. Δεν είπε γι' αυτό. Τι να κάτσει να πει τώρα για το κάθε. Έλα, λέγε. Έλα, Γιώργο μου. Τέλος πάντων, αύριο να πάρουμε το κύπελο στο, και το τέτοιο. Να πούμε και μια μπράβο στα παιδιά της K20 που βγήκανε και αυτοί οι πρωταθλητές. Μπράβο και στο Γιωργάτο που έκανε πολύ καλή δουλειά. Πρέπει να έχει επιστροφή μόνο τώρα. Ναι, πού είναι μακριά. Αφού και όσο για τους υπόλοιπους πουλάνε και κυπελάκια παγωτά. Στα περίπτερα πάνε κανένα κυπελάκι να σηκώσουν και αυτοί εκεί πέρα τίποτα. Ναι, αυτά τα παγωτά τα κυπελάκια με το χισαμόλι μέσα. Αυτό είναι το καλό του παγωτό. Καλό βράδυ φίλε, γιατί έχει επιστροφή καμιά ώρα. Λοιπόν, κάτσε εδώ, διάβασα και κάτι άλλο κουμπαράκι. Η Βέρεια, ναι. Κάποιος καλόγερης, καλογέρης, πώς λέγεται, ναι. Πήρε δικηγόρο. Το δικηγόρο, για δικηγόρο μάλλον. Άκουγε αυτός, λέει, τον σε θαψαν, ήταν κατηγορούμενος. Ναι. Και πάει και κάνει τον κατήγορο. Ναι. Και λέει έτσι είναι που τα λέει ο Γεωργίας και ποιος άλλος. Και ένας άλλος. Ο Φύσας, ναι. Άλλο ο Φύσας είναι από άλλο παπά Ευαγγέλιο. Ναι, εντάξει, άλλο χαλκευμένο. Ναι. Ωραία, γιατί λοιπόν, για τον Γεωργία, λέει. Αυτός καταρχήν λέει πάω και δεν έχω δικηγόρο. Λέει εκεί παρουσιάστηκε καλά, λέει δεν έχω δικηγόρο. Ξαφνικά. Ναι, με το δικηγόρο της ΑΕΚ. Δηλαδή πάει σε ένα δικαστήριο, έτσι. Ναι. Λέει δεν έχω και πρόεδρο δικηγόρο. Υπάρχει κανείς εδώ και ξαφνικά εμφανίζεται ο δικηγόρος της ΑΕΚ. Καταλαβαίνετε τι βρωμιά υπάρχει. Τι ταχύτητα έχει αυτός ο δικηγόρος σε αντιθέσει με τον άλλο το δικηγόρο του δημοσίου τότε που είχε χάσει τον δρόμο. Ναι, ρε παιδί μου. Τι γρήγορη είναι αυτή τη ΣΑΕ και τι αργή του δημοσίου. Και 300 εκατομμύρια χάρισμα. Που είναι διαφορετικό. Τα χρέη τη ΣΑΕ. Με τα άφρα. Διαφορετικότητα. Είναι διαφορετικό να είσαι. Τα διαφορετικότητα. Έχετε κατακλέψει όλη την κοινωνία. Ό,τι δεν φάγατε στα παράλια της Μικρής Ασίας, ήρθατε και μας τα φάγατε εδώ πέρα. Μια χαρά άρχοντες ήταν εκεί πέρα. Ήρθανε μόνο οι κλέφτες. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Γεια σας, να σας πω. Δεν σε βλέπω καλά. Με τη Μαδρίτη πάλι πού τα φάγατε. Δεν σε βλέπω καλά. Τώρα εσύ τώρα τι είσαι, Ισπανός, γιατί άμα είσαι Ισπανός θα σου απαντήσω στα Ισπανικά. Κόνιο καράχο, πούτα και λαμπαριός. Μαχάντο. Εντάξει είμαστε. Ταινίδα ήταν πεταχτούλης. Ελληνοϊσπανέ, Ισπανοέλληνα. Ναι. Κόνιο, καράχο, πούντα και λαμπαριός. Η Κάρμεν η ίδια είσαι μωρή τρελή, η Κάρμεν. Δεν λες την ομάδα σου. Δεν πάμε μωρέ με καλησπέρα. Δεν τη λες, ντρέπεσαι. Έλα. Εμπρός. Έλα, είσαι και εσύ. Είσαι και εσύ. Νομοταξίες. Εδώ, έλα, λέγε. Χαίρετε, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Αλέκο με λένε. Γεια σου, Αλέκο. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Όχι, τι ομάδα είσαι, Αλέκο.
Αποτύχημα κάποτε, βγήκε σε ρετάκι. Τι ομάδα είσαι, ρέστο ρε, γεια σα, γεια σα. Μόλι αδελφούλα, μίλα καθαρά, μίλα τρικά. Να σε σεβαστεί και η κοπέλα που είσαι δίπλα, που έχει δίπλα, αν έχει κοπέλα. Η κοπέλα. Καταλαβέ. Μίλα ρε, αντρικά ρε. Δώσε χαιρετίσματα. Τρομοκράτες του τηλεφώνου. Στο Σίφακα να δώσεις χαιρετίσματα, Αλέκο. Και στο Σάβρο του Νταλικέρι. Στο Φόντα. Φορτηγατζής. Καλησπέρα. Στο Μανούσακα. Καλησπέρα, Τάι, καλησπέρα, Άκη. Καλησπέρα. Όνομα. Κώστας από το Γαλάτσι. Παναθηναϊκός είμαι. Ναι, Παναθηναϊκός και Κώστα. Θα ήθελα να το πάω κάπου, σε κάτι που είπες πριν για το μπάσκετ, το 73-38 που είχαμε χάσει. Ναι, το 96. Δικαίως είχαμε χάσει, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω, τι είναι πιο ταπεινωτικό κατά τη γνώμη σας, το να κερδίσεις με 35 πόντους τον μεγάλο αντίπαλο στην έδρα σου ή να χάνεις με 30 πόντους στην έδρα σου όπως το 2005 στο κύπελο? Είναι το πιο ταπεινωτικό είναι να χάνεις με 35 πόντους. Ξύλο, φωτοβολίες από 5.000 οπαδούς. Άκου να σταματήσω ρε παιδί μου. Κάσε ρε να ακούσεις. Άντε γεια. Άκου να σου απαντήσω ρε βλαμμένα, γιατί δεν είχε τα βρύδια να κάτσεις να μ' ακούσεις. Ποιο ταπεινωτικό είναι να χάνεις με 35 πόντους γιατί ήρθες ο σεφ σαν πρωταθλητής Ευρώπης? Κατάλαβες, κοροϊδό. Σαν πρωταθλητής Ευρώπης ήρθες. Εσύ αυτό που λες... Αυτό είναι ταπεινωτικό. Αυτό που λες ήταν Ολυμπιακός Παρέπε και έκανε ο Αλβέρτης... Ενώ εσύ ήρθες... Νοήματα να σκοτώσεις τον πεθαμένο. Κουνούμενος ήρθες. Εμείς μωρί πουτάνα, πουτάνες, σας βρήκαμε σαν πρωταθλητές Ευρώπης και σας παίξαμε στα γονατάκια μας. Αυτό είναι ίσα, ταπεινωτικό. Αυτό είναι η ξεφτύλα σας. Όπως επίσης ξεφτύλα... Είναι να δεις τον αντίπαλό σου στο καναβάτσο και να προσπαθείς να βγάλεις αυτή την ταπείνωση από πάνω σου. Που έχεις μπορεί να πάρεις και τηλέφωνο. Η δεύτερη ξεφτύλα είναι αυτή. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα του Αλβέρτη και των λοιπόν. Εντάξει, είσαι το Χρυσή Βαζελάκο. Που μου το έπαιξε στην αρχή. Περήφανο. Το έπαιξε, πώς το λένε, πάμε σε άλλο περήφανο. Πάμε άλλο περήφανο. Άλλο περήφανο του κόλλου. Ρε την περηφάνεια, ξεφτυλίζονται ρε μόνοι τους ρε. Αφού είναι ξεφτυλισμένοι, μου άλλαξε. Ναι, δεν καταλαβαίνουν ποια είναι η ξεφτύλα και ποιο είναι το κανονικό. Δηλαδή ούτε ηθοποιία δεν μπορεί να κάνουν. Είναι, ρε ξυπνάτε κάθε πρωί και λέτε τι πουστιά θα κάνω σήμερα. Δεν είναι. Είναι έτσι το ποιό σας. Και δεν το άλλο, να πούμε και ένα τρίτο ξεφτύλα. Να έχεις ένα πρόεδρο χωρίς λεφτά και να σε βάζει να βάφεις τα κάγκελα. Κορόιδο. Κορόιδο. Και θες να φτάσεις στον Ολυμπιακό. Πάμε στο επόμενο. Πάμε σε κανένα περήφανο πάλι. Ωραία, άμα σας απαλύνει τον πόνο να μιλάτε με κάποιους πρωταθλητές ή νταμπλούχους, καλά κάνετε, εντάξει. Σίγουρα το έχουμε παραδεχτεί και εμείς ότι δεν είναι η εκπομπή μόνο λόγου. Είναι και ψυχαναλυτική. Πάρε και τους 35 πόντους, αν τους έχεις. 35 πόντοι. Επιλογές σας δίνει. Πρωταθλητή Ευρώπης. Επίσης επιλογές. Που ζήτησε έχετε. Και συγγνώμη η FIBA στην Μπαρτσελόνα. Μην το ξεχνάμε. Έχεις κάποιο άλλο. Να χτυπάει στο απλό και να μην μετράει. Δεν τρέπεσαι λιγάκι ξεπτυλισμένη. Ο ένας έδωξε ιστορία, ο άλλος περηφάνεια. Ωραία. Έτσι είναι η περηφάνεια. Έτσι είναι. Αυτό το ξέρεις αυτό. Του σπανούλοι είναι. Έτσι είναι λέει, την περηφάνεια. Πάμε στον επόμενο αγόρι μου που είμαστε. Τι ακούς μουσική. Με τα ακουστικά. Έχουμε. Πού είναι έχουμε. Το παιδί. Έλα φίλε μου καλησπέρα. Καλησπέρα. Να το να. Λίγο γελάστος εδώ. Ολυμπιακός με. Άντε να δούμε. Θα το δούμε. Μιχάλης με λένε. Πώς. Ο Γλυφάδα. Μιχάλης. Να σου πω τάκι. Άντε γεια. Τέλος. Δεν είσαι παντού Ολυμπιακός. Το καθυστέρησε πολύ ναι. Καλησπέρα. Αυτό μάγκη σου σπονάει. 35.000 με την Καλονή και 35.000 αύριο και πλέον στο ΟΑΚΑ. Και αυτοί πάνε 7.000. Και 1.500 πήγαν με την Άκη με τον Βόλο. Και δεν υπάρχουν λεφτά στους πρόεδρους τους. Δεν είπε το άλλο. Και ο άλλος βάζει 10 εκατομμύρια. Αυτό τους σπονάει. Και αυτοί έχουν εκπαιδευτεί στις συκοφαντίες και στην άσπερα του Ολυμπιακού. Καλά είναι. Τι έγινε με το γήπεδο κύριε Τίγρη? Αέρα, ακόμα τα χαρτιά να τα μαζέψουμε. Να βάλουμε το μπλε τζαμί. Τα χαρτιά είναι όλα εντάξει, τα λεφτά είναι. Α, τα λεφτά λοιπόν, συγγνώμη, ναι, τα λεφτά είναι, ναι. Εμπρός.
Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Νύχτα με καλημέρα, πριν δεν έχω ξαναδεί εγώ. Θα έρθει και καλημέρα. Νύχτα, φίλε, νύχτα. Γιάννης από Νίκαια, Ολυμπιακός. Έλα, φίλε, ναι. Θα ήθελα να σας πω για το παραμύθι του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Ναι, πες. Είναι η μόνη ομάδα στον πλανήτη που βάζουν αστέρια στη φανέλα. Αυτό είναι ποδοσφαιρικό έθιμο. Α, ναι. Κάθε αστέρι είναι 10 πρωταθλήματα. Αυτοί βάζουν ένα-ένα. Και αυτοί βάζουν αστέρια στη φανέλα του μπάσκετ. Άντε. Τόσο ξεφτύλες. Ναι. Και από πού είσαι οι άλλοι ξεφτύλες που να λένε ο εξάστερος και ο εξάστερος. Έχω βαρεθεί να τα ακούω αυτό το πράγμα. Ένα αυτός τίτλο ξεφτύλες, δηλαδή που δεν υπάρχει. Δηλαδή ξέρεις, όπως είναι απάτη η ιστορία τους, ο ύμνος τους, όλα το επιβεβαιώνουν με ένα ψεύτικο. Αυτό είναι παραποίηση στολής που κάνουν. Ναι, αυτό ακριβώς. Στο στρατό. Στο στρατό, έτσι λέγεται, θα λεγόταν. Παραποίηση στολής. Αυτή είναι, καλά είναι και στην περιποίηση. Είναι ποδοσφαιρικό άθλημα τα αστέρια. Γι' αυτό φοράμε 4 στη πανέλα μας. 40. Και έχουμε 42. Άλλα 8 και πάμε για 5. Για το 5. Πάμε για το 5. Του χρόνου είναι. Μάγκε του χρόνου, μια και το είπε. Αυτό είναι θέμα κόμπλεξ. Είναι θέμα κόμπλεξ αυτό. Μπράβο, αγόρι μου. Μια και είπε για το 5ο αστέρι σε 8 χρόνια, του χρόνου είναι σαν να μην έχουμε πάρει ούτε ένα πρωτάθλημα. Το θέλουμε όσο κανένα άλλο. Εννοείται. Και ειδικά με τις μεταγραφές που θα κάνει ο πρόεδρος Ολυμπιακού. Θα πάνε 22.000 στα διάρκεια. Όχι, 22.000 αυτά. Κυρίως με όλα αυτά που κάνουν. Εμάς μας αρέσει να είμαστε μόνοι μας και όλοι τους. Όπως είμαστε πάντα. Άσχετα το παραμύθι που τρώμε από την κάθε κυβέρνηση. Έτσι. Όπως είμαστε πάντα, μόνοι μας εναντίον όλων. Ποτέ δεν θυμάμαι εγώ τον Ολυμπιακό. Καμία. Και μάλλον είναι δοκιμασμένη συνταγή. Μπορεί να εκνευριζόμαστε λίγο παραπάνω με τα ψέματά τους και τις συκοφαντίες τους. Αλλά το αποτέλεσμα μετράει και θα το έχετε εδώ τη Δευτέρα. Έτσι, μαζί με το άλλο αποτέλεσμα όλης της χρονιάς. Και όπως σε παρελάβουν και οι κούπες εδώ πέρα, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Μια και λες για τον μπάσκετ, 50 εκατομμύρια εφορία έχει πληρώσει ο Αγγελόπουλος στο ελληνικό δημόσιο. Και άλλα τόσα Μαρινάκης. Εννοείται, ναι, την είδα την συνέντευξη. Και να πούμε και ένα άλλο. Ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός και ο ερασιτέχνης ΑΕΚ. Τι. Όχι, πάμε στο Παναθηναϊκό πρώτα. Δεν ξαναβγαίνουμε Ευρώπη λέει, για 3 χρόνια. Ενώ εμείς και εξοφλήσαμε. Και βγαίνουμε και Ευρώπη. Και παίρνουμε και Champions League στο πόλο γυναικών. Εννοείται, αυτό μην το ξεχνάμε. Πήραμε κούπα Ευρωπαϊκή. Γιατί άλλο, άμα πηγαίναμε στην Μπαρτσελόνα κάτω. Στην Ισπανία και ήταν Ολυμπιακός στο πόλο, μέσα στην Εξάδα, ο Ολυμπιακός θα το έπαιρνε, το αντρώνε εννοώ. Θα έπαιρνε το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακός. Εννοείται αυτό, ναι, εννοείται. Είμαστε ανάτυχοι για άλλη μια φορά. Όχι, έγινε και μαγείρεμα. Βέβαια. Έγινε και μαγείρεμα. Έγινε, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου. Καλό βράδυ. Πέσαμε και στον όμιλο της Μπαρτσελόνα που πέναγε αυτή σίγουρα μία για τις υπεδούχος. Καλησπέρα. Εμπρός. Σωστό είναι αυτό εδώ που λέει ο φίλος. Ποιο. Έχουμε γραμμή. Ναι. Πού τον. Να τον. Έλα φίλε. Έλα φίλε μου. Χωρίς φόβος και πάθος. Πού ρετάκι. Πού κουρεύεσαι. Να πλέπω. Πού από αυτό. Σ' αδερφή σου. Που έχει την ηλιά εδώ. Μια ηλιά. Έλα μωρέ μικρό. Θρούμπα. Άστα τώρα πιτσίρικα. Έπαιρνε να πνέσει το σιώνα να πει αυτή τη μαλακία λοιπόν. Η αδερφή σου, καλό κούρεμα. Με την αδερφή τώρα και το γάμο. Με ρώτησε ρε, να το απαντήσω, άσε με. Πρέπει να απαντούμε παντού. Προσοχή μάγκες αύριο στο μάτς, να μην πούμε χαλαρά, όλοι με φωνή και πάθος από την αρχή. Είναι σίγουρα. Σωστό. Κανένα μάτς δεν χρειάζεται χαλαρότητα, δεν το κερδίζεις πρωτού καν να αρχίσει. Θα πάμε να πάρουμε το ματσάκι και μετά έχουμε καιρό και για τα πανηγύρια και για τα τραγουδάκια και για όλα. Έτσι. Κυρίως εμείς μεταδίδουμε το πόσο θέλουμε το παιχνίδι και στους παίχτες μας. Εμπρός. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Τι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Παναθηναϊκός. Γιώργος από Γιάννενα. Νίκος. Από Γιάννενα. Γιώργος. Θα ήθελα να πω κάτι που είχε πει Τάκη για το 1996 την Ευρωλίγκα. Ναι, αγόρι μου, ναι. Είχε πει ότι είσαι πει FIBA. Θέλω να συγγνώμη για εκείνη την τάπα του Βράγκοβιτς, την αντικανονική. Σωστά. Ναι, δεν ήταν αυτό αλήθεια.
ήταν όντως, έδιαφωνο εγώ ότι ο Βράγκοβιτς δεν έκοψε κανονικά, αλλά ο χρόνος στο 4,9 έχει σταματήσει, δεν έχει σταματήσει. Όχι, αγόρι, δεν έχει σταματήσει ποτέ. Να σου αποδείξω, άσε μας αποδείξω. Εάν ήταν έτσι όπως το λες, φίλε μου Γιώργο, δεν θα ζήταγε συγγνώμη FIBA στην Μπαρτσελόνα. Αφού είχε σταματήσει. Καταλαβες. Θα έλεγε συγγνώμη στον Παναθηναϊκό. Πού άφησε το χρόνο να παίξει παραπάνω. Ναι, να σου πω όμως κάτι σε πρώτη βέβαια. Όχι Γιώργο, μου απάντησες μόνος σου. Ναι, Γιώργο, έχουν περάσει τόσα χρόνια και δεν έχεις σκεφτεί αυτό το πράγμα. Το θυμάται το καλά, δεν είπα σχετικό. Για άλλο, δεν έχεις σκεφτεί αυτό το πράγμα, ότι είναι απλό, δεν θα ζητά και συγγνώμη. Έτσι είναι ρε Γιώργη. Να πεις ότι έγινε χθες, να πεις δεν το σκεφτήκαμε. Ναι, να πω λίγο κάτι σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, όμως είχε πει, όπως είχε πει και ο συγχωρεμένος ο Φίλιππος ο Σφυρίδος, είχε πει ότι το αδικημένο σε όλη αυτή την υπόθεση, αν με τρώσει το καλά, θα ήταν ο Παναθηναϊκός. Καταρχήν, αν άκουσε τι είπε, βάλε λίγο ο πιο μακριά το ακουστικό από το στόμα σου. Ναι, πιο μακριά. Γιατί μικροφωνίζει, ναι. Ναι, ναι, να πω. Ναι, πες. Ο Φίλιππος ο Σφυρίδος, ο συγχωρεμένος, είχε πει, είχε δηλώσει ότι ότι ο Παναθηναϊκός θα ήταν ο μόνος αδικημένος από αυτό το παιχνίδι, αν μετρούσε αυτό το καλάθι. Γιατί ρε φίλε μου, γιατί... Τι είπε ο Φίλιππος ο Συρίγος, ο Φίλιππος ο Συρίγος, τα ματάκια σου τι ήταν εσένα. Ναι, γιατί το έβλεπα και ενώ το παιχνίδι. Εντάξει, μα συμφώνησες μαζί μου όμως, ότι αν ήταν έτσι η FIBA δεν θα ζητάγε συγγνώμη από την Μπαρτσελόνα. Εντάξει. Εντάξει. Αλλά κανονικά ο Παναθηναϊκός δεν είναι πρωταθλητής Ευρώπης τότε και τον πήρε. Εντάξει, τώρα, εντάξει, εγώ σου είπα τι έχει γίνει. Τώρα θες να το. Εγώ δεν σου είπα ότι το πήρε, αφού το πήρε. Αλλά πώς το πήρε έχει σημασία. Εντάξει, οκ. Εντάξει. Εντάξει, να πω και στον Ολυμπιακό. Δεν στενοχωρηθήκαμε. Εντάξει, και εγώ υποστήριξα Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα φέτος. Σε τι μάθει που λες. Βέβαια. Ελληνική ομάδα είναι, να κερδίσει, ευχόμαστε, δεν τα κατάφερε. Και, όχι δεν τα κατάφερε, άκου Γιώργο, ο Ολυμπιακός, ξαναλέω γιατί το περνάμε πολύ στον Τούκου. 3-1 την Μπαρτσελώνα. Σωστά, σωστά, ναι, ναι. Για Μπαρτσελώνα, την Μπαρτσελωνάρα. Μεγάλη ομάδα. Και την Τζεσεκά. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έτσι είναι, έχει, φίλε. Είναι πολύ μεγάλες ομάδες και η ανατροπή που έκανε εκεί πέρα με το Σπανούλι, στο τέλος με την Τζεσεκά ήταν... Βέβαια. Εν τω μεταξύ, να ξέρεις ότι στο εξωτερικό βλέπουν Ελλάδα. Δεν κοιτάνε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός και τέτοια ή ουδέτεροι. Κατάλαβες. Ότι σε κάθε νίκη της οποιασδήποτε ομάδας ή κάθε επιτυχία καθρεπτίζεται η Ελλάδα. Ναι, ναι. Για κάποιους που θέλανε να κερδίσει σε ΣΕΚΑ και είναι και συμπαίχτες με κάποιους άλλους στην εθνική. Έχετε δει. Δηλαδή και στο βωμό της πόλωσης, έτσι. Στο βωμό της πόλωσης να ξεφτυλιστούμε τελείως. Δηλαδή, πάω εγώ θα παίζω στην εθνική και να σου λέω να σε κερδίσει ξένη ομάδα και να παίζουμε στην εθνική για να σου λέω. Μετά δώσω μου την μπάλα να την ξαναδώσω εγώ. Θα έπαιρνε η Ελλάδα το 10ο ευρωπαϊκό. Θα ήταν σημαντικό γενικό. Ακούγεται, δείχνει με. Πώς να σου πω όλα. Και επειδή είναι και η κατάστασή μας έτσι. Και περιμένουν όλοι ότι είμαστε στο καναβάτσο. Κάθε επιτυχία παίρνει μεγαλύτερη διάσταση. Γιατί σου λέει μπράβο μέσα από το τίποτα. Σε ποια φάση είμαστε, όπως εκεί ήταν στο Ιράκ, πώς έκανε το Ιράκ, έκανε μια νίκη στο Μουντιάλ και λέγαμε κοίτα να δεις, ήρθαν από τα στρατόπεδα, μαζευτήκανε και έκανανε και νίκη. Έτσι, τέτοια σημασία παίρνει. Τέλος πάντων, πολύ δεν το ξέρω. Γιώργο, τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο πώς το βλέπεις. Εντάξει, τι να πω, δεν έχουμε την ομάδα που είχαμε κάποτε. Για ποιο λόγο. Υπάρχει και διοίκηση η οποία δεν είναι όπως είναι. Δεν βάζει λεφτά. Όχι, φυσικά και δεν βάζει λεφτά. Και επενδύεις η λάσπη. Κοίταξε, να σου πω αυτό που λες ότι... Πώς λέει Γιώργο. Ναι, πες. Ότι ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα της Βρώμας. Όχι, αυτό εντάξει δεν ισχύει. Αλλά ούτε εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός είναι ομάδα της Βρώμας. Ρε, άκου φιλαράκο, εσύ δεν έχεις το δικαίωμα να το πεις. Εγώ έχω να σου απαντήσω. Άσε να σου πω. Γιατί δεν θέλω να κλείνω. Μ' αρέσει να την κλείνω τη γραμμή μου και μου σπάτε τα νεύρα, αλλά θέλω να σου απαντήσω κιόλας. Άκου. Εγώ έχω στοιχεία απέναντι σου, φίλε Γιώργο. Ηρακλής Παναθηναϊκός σε πιάσανε στα πράσα. Το καταλαβαίνεις, αγόρι μου. Είσαι ο Γαβίτα Εθνική. Και εσύ ο Σωτριανόπουλος. Και έμεινε στην Αλφα Εθνική. Εσύ δεν έχεις τέτοιο απέναντί μου. Ναι, εντάξει. Αυτό. Ναι, εντάξει και να... Από και ο άλλο μόνο τώρα θέλει να... Η ουσία, Γιώργο, είναι άλλο. Ότι ο ολόκληρος Παναθηναϊκός δεν δικαιούται να είναι σε αυτό το χάλι. Και τουλάχιστον για εσάς και για κάποιους
σοβαρούς που δεν έχουν κόψει και τον κύπελλο. Μέσω της αποχής. Πάντα ήταν της αποχής. Όταν δεν πήγαιναν καλά, φεύγανε αυτοί. Έτσι ήταν πάντα. Ενώ ο Ολυμπιακός όταν δεν πήγαινε καλά, πήγαινε ο κόσμος. Πήγαμε στο ρεύμα και διώχναμε κάποιους προέδρους από τον κόσμο. Μην το κρατάμε στην κάμερα. Κυνηγάγαμε. Εντάξει, Γιώργο μου, να σε καλό βράδυ, φίλε. Καλό βράδυ. Και κάτι ακόμα. Πες. Ναι. Έχετε καλύτερη ομάδα από την Ξάνθη. Πιστεύω ότι θα το πάρετε εύκολα. Ναι. Όλα με κόπο γίνονται. Όλα, φυσικά. Και αυτοί ένα παιχνίδι παίζουν είναι το σοβαρότερο της ιστορίας τους. Δεν πρέπει να το παραβλέψουμε. Καλό βράδυ, παιδιά. Να σε καλά, Γιώργο. Καλό βράδυ. Τι λέγαμε. Πάλι έτσι σε αυτό το θέμα πάνω. Καλησπέρα. Δεν θυμάμαι εκεί τώρα. Εμπρός. Ναι, γεια σας παιδιά. Γεια χαρά. Ολυμπιακός είμαι. Ναι. Είμαι από τους τυχερούς Ολυμπιακούς, γιατί δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Αντρώθηκα, ας πούμε, Ολυμπιακά στα πέτρινα χρόνια. Καταλαβαίνετε τώρα, λέω έτσι. Άκου φίλε μου, το όνομά σου είπαμε. Δημήτρης. Ωραία, Νίκο, άκου. Δεν υπήρχαν πέτρινα χρόνια. Να σου πω τι έξι. Όχι. Ήταν όλοι εναντίον μας, αλλά Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι τρώγανε τεσσάρες. Και από τον Προτάσοφ και από τον Λιφτοτσέκο και από τον Τέταρη αργότερα. Να σου πω εγώ, Γιώργο, σου είπαμε το παιδί. Δημήτρη. Τι Νίκο, Δημήτρη. Δημήτρη, αυτό που λες εσύ σε αυτό το διάστημα. Mm-hmm. Που λέει και ο Τάκης, και όντως έτσι παίρναμε και τα ντέρμπι. Μάθαμε όλοι να εκτιμάμε το πρωτάθλημα. Μα ακριβώς γι' αυτό έτσι. Σου λέω ότι ήμουν από τους τυχερούς. Αυτό ακριβώς έγινε. Μάθαμε να εκτιμάμε την αξία του κάθε πρωταθλήματος. Γιατί ακούω τώρα κάποιους και λένε να σκάσουμε και ένα πρωτάθλημα. Να το χάσουμε. Και με ποιο δικαίωμα το λέει κάποιος Ολυμπιακός αυτό. Ναι. Με ποιο δικαίωμα θα πάει να στερήσει σε ένα πεντάχρονο παιδί το πρωτάθλημα. Όχι, το λέει. Επειδή δεν ξέρει πώς είναι να το χάσουμε. Ναι, δεν ξέρει πώς είναι να το χάσουμε. Μπράβο. Σωστό, μπράβο. Πες, Γιώργο, πες, Δημήτρη. Και όχι μόνο αυτό, παιδιά, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά ρε παιδιά, δεν ξέρω. Και η θέρα 7, ας πούμε, τότε ήταν και κάπως διαφορετική. Τώρα τα βλέπω επειδή είμαι λίγο μεγαλύτερος, ίσως. Αλλά νομίζω, ρε παιδί μου, ότι. Κοίτα, ήταν σαν πιο οικογένεια, έμπαινε στην 7 μέσα. Γιώργο. Και ήξερες, χωρίς να υπάρχουν εισιτήρια, χωρίς να υπάρχουν θέσεις, έτσι. Εκεί θα δεις τον Βουκελάτο, εκεί θα δεις τον έναν, εκεί θα δεις τον άλλον. Εντάξει, και στο Καραϊσκάκι, άμα έρθεις, φίλε, θα δεις εκεί είναι ο τάδε, εκεί είναι ο άλλος ο τάδε, ναι. Εκείνος ο άλλος ο τάδε. Άκου να σου πω κάτι. Εμένα αυτό που μου αρέσει είναι από μικρό παιδί που ήμουν και εγώ εκεί. Γιατί ναι, μεν γεννήθηκα Ολυμπιακός, αλλά έγινε άντρας στη θύρα 7. Μπράβο, αυτό θέλω να σου πω. Λοιπόν, άκου κάτι τώρα. Η θύρα 7, από μικρό παιδί που είμαι εκεί, είναι η ασπίδα του Ολυμπιακού. Αγαπάει τον Ολυμπιακό. Ανέκαθεν αυτό ήταν, φίλε. Καταλαβες, με όποια λάθη υπάρχουν κατά χρόνια, κατά περίοδους, χρονολογίες. Κοίτα να δεις, ένα άλλο θέμα. Γιατί ναι. Προφανώς για αυτά που λες εσύ, τα έχουμε ζήσει κι εμείς, όπως καταλαβαίνεις. Και λίγο περισσότερο από μένα, ναι. Ίσως, ναι. Τι γίνεται, με τα χρόνια βέβαια, τότε υπήρχαν, εμείς αναπνέαμε και ζήσαμε και ξυπνάγαμε και η μοναδική μας σχολεία ήταν Ολυμπιακός. Τώρα η νεολαία έχει και άλλες σχολείες, έτσι. Καταρχήν ζήσαμε και αναπνέαμε. Εδώ πήγαμε στο παιχνίδι 10 ώρες πριν. Από το πρωί στις 10 και παίζαμε στις 3. Και τότε θυμάμαι που να το αναφέρω και ένα χαρακτηριστικό παιχνίδι στο Ολυμπιακό στάδιο με τον Παναθηναϊκό. Θυμάσαι τότε ο φιλοξενούμενος έπαιρνε τη 2 και την 4, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Ναι, βέβαια, δεν θυμάμαι. Μπράβο, λοιπόν. Εμείς ήμασταν στην. Ήταν η 2, 4, 6, στην 8. Και ήμασταν 3 ώρες πριν αρχίσει το ματς. Και σηκώνουν την Παναθηναϊκή που ήταν δίπλα μας. Αντί αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί, ρε παιδιά. Και φωνάζουν θρύλε, εσύ και οι νεκροί σου. Το ξέρεις το σύνθημα, λοιπόν. Περιττό να σας πω, παιδιά, σίγουρα ήταν και εσύ εκεί πέρα. Ναι. Ποιόντουσαν μεταξύ τους, ποιος θα βγει πρώτος έξω. Ναι, αλήθεια. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Ναι, φίλε μου, ναι. Έπεσε ένα κυνηγητό, χτυπιόντουσαν μεταξύ τους, παίζανε κλωτσές μεταξύ τους, ποιος θα πρωτοβγεί έξω. Και μετά, βέβαια, μπήκανε με την αστυνομία μέσα, όπως κάνουν συνήθως. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, να ξέρουν όλοι οι οπαδοί, όλοι, ότι η θύρα 7, οι οπαδοί του Ολυμπιακού και ειδικότερα η θύρα 7, να ξέρουν όλοι, όλοι όμως να το ξέρουν, ότι αύριο το πρωί μπορεί να διώξει πρόεδρο, μπορεί να διώξει παίκτη, μπορεί να διώξει προπονητή.
η θηρία 7 κάνει κομμάτι στον Ολυμπιακό και κανένα άλλο. Όχι, 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 δεν γίνεται αυτό. Φίλε μου, να σου πω κάτι. Όχι, άκου Γιώργο μου, δεν το μεταδίδω. Θέλω να μιλήσω και να πω γιατί δεν είναι αυτό. Να σου διευκρινίσω αυτό. Δεν γίνεται αυτό, φίλε. Ο κόσμο του Ολυμπιακού δεν μπορεί να καπαλώσει τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Εγώ σου είπα και το δεχτήκε ότι η θηρία 7 είναι η ασπίδα του Ολυμπιακού. Και ποιο πρόεδρο τη κλάση άλλο, να μιλήσουμε για σαλιά, δεν είναι. Έτσι είναι. Δεν είναι. Θα τα παραλύσουμε με το Σολιαρέλη. Τι γίνεται. Σαν αρχότανε τότε, εμείς είμαστε τίποτα με το Σολιαρέλη και έφυγε και κακός. Αλλά ίδια δυναμικής ήταν, μην νομίζεις. Και αυτός δεν έβαζε. Α, τι δεν έβαζε, έφερε και τρεις παίκτες, τέλος πάντων. Οι άλλοι δεν βάζουν σίγουρα τίποτα. Από εκεί και πέρα, μπορούσε να καρτζηλικώσει καμιά πενηντάρια και να δίνουν όλο τον κόσμο να λέει που πάει ο Ολυμπιακός και τέτοια όποιον διαμαρτυρόταν να πέφτουν οι φάπες. Αυτό που κάνουν οι άλλοι τώρα. Έτσι, ό,τι κάνουν τώρα. Αυτό που κάνουν οι άλλοι τώρα. Και το κάνουν και στο γήπεδο, το κάνουν και οι άλλοι που δίνουν τις φάπες του γραπτού λόγου, που τις παραμυθιάζουν. Εμάς γι' αυτό είναι χαρά είναι ρε, θα πάρουμε το πρόβλημα για πάντα. Κοίτα να σου πω. Ναι, άλλο, όπως είπαμε και πριν, ένα στιγμιαίο εκνευρισμό, δηλαδή δεν γίνεται να ακούσεις τα παράδοξα και όσο ήρεμος και να είσαι, θα εκνευριστείς. Ας πούμε, κι άμα στα λέει και βλέπεις. Άλλο, να δεις κανένα παιδάκι να στα πει, λες είναι παιδάκι, έχει παραμυθιαστεί. Βλέπεις τώρα κάποιους μεγάλους που το έχουν εμπεδώσει κιόλας μόνοι τους και είναι ευτυχισμένοι δυστυχείς. Μέσα στην τρελή χαρά το έχουν πιστέψει. Δηλαδή, σαν να λέει ένα τραβεστή, α, δεν είμαι. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Ευτυχισμένος δυστυχείς δηλαδή. Τώρα πηγαίνει φαπά σύννεφο. Να μην θίξω και κανένα κλάδο, δεν είναι ατυχές το περιστατικό. Να πηγαίνει φάπα σύννεφο και να λέει ψυχαλίζει. Ναι, έτσι είναι, φίλε. Δεν γίνονται αυτά τώρα. Και δηλαδή να έχει διατελέσει. Κάποια στιγμή είχαν και κάποια. Τι να πω, ρε παιδί μου. Λέγανε ότι ήταν η ομάδα της αριστοκρατίας. Έτσι, πού πήγαν όλα αυτά. Ναι. Και αριστοκρατία. Δεν υπήρχε καλά, καμία αριστοκρατία. Πάντα ήταν. Πάντα ήδη ήταν. Όλοι πηγαίνανε για την προβολή τους εκεί πέρα. Όλοι πηγαίνανε για την προβολή τους και μόνο. Κανείς δεν αγάπησε αυτό το σωματείο. Κανά δυο ήταν και Ολυμπιακοί. Έτσι. Κανείς δεν το αγάπησε και γι' αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ποτέ ένδοξο σωματείο. Όχι, ποτέ δεν ήταν και ποτέ δεν θα είναι, ρε φίλε. Ποτέ. Και το παρατέλεμο το άλλο που βγήκε να μας πει. Κοίτα, Γιώργο, να σου πει κανένα άλλο. Και μ' αρέσει και ο άλλος που βγήκε και είμαστε πιο καθαρή ομάδα. Ναι. Με, πιο καθαρή. Ξεχνάμε υποθέσεις του Λουδιού, ξεχνάμε τις συγγνώμες της FIBA. Ναι, ξεχνάμε ρότσα μπουμπλί, ξεχνάμε τα SS, τα ξεχνάμε όλα. Είναι η καθαρή ομάδα αυτή. Ναι, μέχρι το γήπεδο κλέψανε. Αυτή είναι η καθαρή ομάδα. Μόνο και το γήπεδο, και το γήπεδο από χρησικτησία είναι. Της περιβόλας. Δημοτικό. Γήπεδο Αθήνα, πώς λέγεται, κάπως έτσι άλλο τίτλο είχε. Και το κάνανε με χρησικτησία όλοι. Καταρχήν είχαν γίνει όλοι με γήπεδο. Όλοι με γήπεδο. Ρε, εμείς πληρώναμε το. Ο κάθε κατατρεγμένος έρχονταν με γήπεδο. Το 30% των εισπράξεων πλήρωνε ο Γουλανδρής, ο Νταϊφάς, ο Κόκαλης και. Μέχρι να χτιστώ το καινούριο γήπεδο εννοώ, των εισπράξεων. Άρα, το κράτος. Και τι, σε ένα Καραϊσκάκι. Σε κράτος. Σε χρονιές που το Καραϊσκάκι ήταν τίγκα και είχε άλλους τόσους απ' έξω. Και είχε και άλλους τόσους απ' έξω, σου λέω. Λοιπόν, άκουσα όσον αφορά για αυτό που είπες. Και είμαστε τσιγκάνοι εμείς. Εμείς. Ο μεγαλύτερος αθλητικός οργανισμός. Όχι μόνο σαν θύρα 7. Ο κόσμος στη θύρα, έτσι, όλος ο κόσμος Ολυμπιακού δεν θα είχε δεχτεί ποτέ στο λιμάνι αυτό που λέγεται Πειραιάς, ποτέ σε αυτήν την ομάδα που λέγεται Ολυμπιακός, πρόεδρος να πάει την ομάδα μου στη Γάμα Εθνική. Θα είχε φύγει την άλλη, όχι την άλλη ώρα, το άλλο δευτερόλεπτο. Να σου πω, αυτό είναι ζωή. Από τη ζωή, όχι από τη διοίκηση. Όχι από τη διοίκηση, από τη ζωή. Δηλαδή να πάθαινε έφραγμα από το. Κατάλαβες. Θα γινόταν το πουτσέτι, πώς λέγεται το. Πώς λέγεται. Πιτσέτι. For example. Αυτό ήθελα να πω και ωραία παιδιά πριν. Μπράβο, έχεις το εντάξει. Έτσι, ναι, εγώ το εντάξει. Και ήθελα να τονίσω και το ξέρετε όλοι και το ξέρουν και οι υπόλοιποι ότι η θύρα αυτά
έχει τη μεγαλύτερη δύναμη από όλες, νομίζω, τις θύρες των αντιπάλων. Ναι, γιατί ο σκοπός είναι γιατί αγαπάει την ομάδα του. Γι' αυτό για την Ολυμπιακή και για την Ολυμπιακή δεν παίρναμε τα παραδείγματα. Φίλε, εμείς, κοιτάξτε, εμείς, όπως είπε και ο Τάκης, είμαστε για να στηρίζουμε τον Ολυμπιακό. Δεν είναι ούτε για να προβαλλόμαστε, ούτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Θεωρούμε ότι είμαστε στρατιώτες της ιδέας του Ολυμπιακού. Όπως στρατιώτης είναι και ο κάθε πρόεδρος. Όλοι θέλουν να έχουν πρόεδρους οπαδούς, όπως είναι η δική μας πρόεδρη σε όλα τα σπορ. Έτσι, είναι μέσα από την οικογένεια. Και στον Εραστέχνη, και στην ΚΑΕ, στην ΠΑΕ. Και πόσο μάλλον και στην ΠΑΕ, που ξέρουμε πόσο άλλωστος είναι ο πρόεδρος. Όλοι το παραδέχονται, όλοι θέλουν να έχουν πρόεδρους σαν και τους δικούς μας, έτσι. Και αυτό το πράγμα δεν γίνεται, ρε φίλε, να κυβερνήσει ένα καράβι, να κάνει μια δουλειά, μα την αγαπάς. Άμα δεν αγαπάς την ομάδα σου, δηλαδή, και πόσο μάλλον ένας Ολυμπιακός, που ο κάθε Ολυμπιακός, άσχετα τα λεφτά που έχει και άσχετα την κοινωνική τάξη που βρίσκεται, έτσι, τον Ολυμπιακό τον έχει 24 ώρες το 24ωρο στο μυαλό του. Μπορεί να τον έχει άλλες ώρες σε μια γωνίτσα και άλλες ώρες να το κυριεύει όλο, αλλά τον έχει πάντα. Έχουμε πάντα το μέλημα της ομάδας. Πώς θα γίνουμε καλύτεροι, την ανησυχία, την πρόοδο, όλα αυτά. Το σαράκι, το μεράκι, όλα. Οι άλλοι τι έχουν. Έτσι ακριβώς είναι. Οι άλλοι τι έχουν. Οι άλλοι έχουν ένα τσάκα. Ξυπνάνε και λένε τι πουθιά θα κάνω σήμερα. Τι συκοφαντία. Δεν πα έτσι, ρε. Άμα είναι έτσι, πήγαινε σε καλά θέατρο, γράφησε τίποτα μονόπλακτα. Δηλαδή, γράψε καλά βιβλίο. Οι φίλοι μου, οι πούστιδες. Να σου πω κάτι. Επειδή κατάλαβες. Άμα δεν το αγαπάς, ρε φίλε. Δηλαδή, και αυτό είναι μια άλλη κατάρτια. Γιατί σίγουρα σε αυτούς μέσα τους παραμυθιασμένους που λένε νευρομιά και τέτοια έτσι και ξέρουν τώρα τι έχει πάει η φάπα σύννεφο μέσα τους. Σε αυτούς τους παραμυθιασμένους υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν, σίγουρα αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Πώς έχετε καταντήσει έτσι. Δηλαδή να απεμπολείτε το δικαίωμα της αγάπης. Γι' αυτό πήγατε, γι' αυτό διαλέξατε, ασχοληθήκατε με τον αθλησμό, διαλέξατε μια ομάδα, τον Παναθηναϊκό. Ό,τι κουτουράδα και να κάνατε, τον Παναθηναϊκό. Αγαπούσατε το ποδόσφαιρο, πάει το ποδόσφαιρο. Να το διαλύσουμε επειδή δεν είμαστε καλοί ή δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε ή έχουμε το κάθε ζουμπά και κάθεται πάνω στο σβέρκο μας και μας κοροϊδεύει. Όχι, να το διαλύσουμε γιατί ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός ακόμα έχει να πάρει 20-30 πρωταθλήματα. Όχι, αυτό θέλουνε. Και συμφωνούν και άλλοι. Ναι, καλώ το. Να σου πω κάτι. Ναι, είπε ο Άκης τώρα κάτι. Άκη, είπε πριν ότι κάθε Ολυμπιακός από εμάς, κάθε φίλαθλος οπαδός, έχει τον Ολυμπιακό 24 ώρες το 24ωρο στο μυαλό του. Εγώ, Άκη μου, 25. Τον έχω 48 ώρες το 48ωρο. Εντάξει. Ωραία. Θέλω να πω επίσης πριν κλείσω συγχαρητήρια στην ομάδα του μπάσκετ. Ναι, βέβαια. Για μένα είναι σαν να το πήραμε. Πραγματικά σας μιλάω, είναι σαν να το πήραμε. Συγχαρητήρια και για τον double στο ποδόσφαιρο, γιατί το έχουμε πάρει ήδη. Όχι, από το να πάμε, φίλε, όχι. Θέλει. Να σου πω κάτι. Δεν είναι και πολύ μακριά. Δεν είναι πολύ μακριά. Για να είναι πολύ πιο κοντά, θέλει σοβαρότητα, έτσι. Αυτό εννοείται. Να μην είμαστε τραλαλό. Δώσε συγχαρητήρια στα κορίτσια του Ολυμπιακού στο Βόλιο, πήραν τον double. Βέβαια. Σε όλα τα τμήματα που πήραν τίτλους και στα τμήματα που δεν πήραν τίτλους. Στα τμήματα που δεν πήραν τίτλους. Πού δεν πήραμε ένα, στο Βόλιο. Και τι έγινε. Φίλε, όταν ξεκίνησε 24 του Αυγούστου του 2014 η χρονιά που φτάνουμε τώρα τέλος, ο Ολυμπιακός διεκδικούσε 14 κύπελλα. Οι πρωταθλήματα, οι κύπελλα. Είμαστε στα 10. Στα 6 είμαστε και πάμε για τα 10. Ναι. Έχουμε ακόμα το πρωτάθλημα στο μπάσκετ, έχουμε το κύπελλο αύριο. Μένει το πρωτάθλημα του μπάσκετ ένα. Δύο αύριο. Έχουμε να μαζέψουμε. Τρία το πρωτάθλημα στο πόλο γυναικών. Και το τέταρτο είναι. Το πρωτάθλημα στο πόλο αντρών. Έτσι, μπράβο. Το έξι που έχουμε πάρει 10. 10! Και ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ένα. Φιλέ. Στο μπάσκετ. Ρώτα τι λέγανε τα ταξιτζίδες που το αφήσαμε εμείς. Ρώτα, μιλάγαμε με τους Ισπανούς. Πέφτανε από τα σύννεφα. Τους λέμε συντηρούμε όλα τα τμήματα. Και κάνουμε και σε όλα πρωταθλητισμό. Είχαν πέσει από τα σύννεφα. Δεν είχαν τρελαθεί. Οι Ισπανοί οι ίδιοι. Δεν υπάρχει αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός. Παγκοσμίως. Παγκοσμίως δεν υπάρχει αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός.
Και δεν υπάρχει πλέον και ο Παναθηναϊκός πουθενά στην Ευρώπη. Έτσι, αυτά έχουν τελειώσει εδώ και καιρό, ας πούμε. Δεν υπάρχει το Παναθηναϊκός, όπως το λέγαμε. Το Παναθηναϊκός έχει ξεφτίσει. Το Παναθηναϊκός δεν υπάρχει. Δεν παιδιά, υπάρχει. Όταν πας και χάνεις από την Εστόριλ και σου κάνει πλάκα η Εστόριλ την τελευταία ομάδα της Πορτογαλίας. Γιατί ρε, φίλε, καλή. Και εμείς έχουμε κάνει πελάτη την πρώτη ομάδα της Πορτογαλίας. Κάτσε, ρε, φίλε, καλή ομάδα είναι η Εστόριλ. Τελευταία είναι στην βαθμολογία. Καλή είναι, δεν είναι β' εθνική. Ναι, όταν εμεί όμω κάνει πλάκα. Αν τα κάνει αυτά, κανεί Ολυμπιακό θα το είχαν κάνει σημαία. Καταλαβαίνει τι θα γίνει τώρα. Πλάκα κάνει. Σημαία θα το είχαν κάνει. Εδώ τώρα δεν ξέρω. Με 0 βαθμού τελείωσαν. Φίλε, το 0 βαθμού τώρα είναι με το μεγαλύτερο ρεζιλίδι. Δεν υπάρχει. 0 νίκε. Πήρα ένα βαθμό. Περίμενε. Με καμία νίκη τώρα με αυτά τα χωριά. 0 βαθμού σε τι όμιλο να λε. Ναι, αυτό σου λέω. Ναι, και σε τι όμιλο να λε. Τολμάνε και λένε άκου να μια δεις και είπες όμιλο. Η απόγνωσή τους. Ο όμιλος του Ολυμπιακού στο Champions League, Juventus τελικό πρωταθλητριών, η Ατλέτικο Μαδρίτης προημιτελικά. Οι Ρώσοι. Μαγείρεμα, Οι Ουκρανοί. Και αναγκαστήκανε αυτές οι δύο ομάδες, η μία που έχει πάει τελικό να και άλλη που είναι προημιτελικά, να μαγειρέψουνε, να μας μαγειρέψουνε για να μείνουμε απ' έξω. Που φάνε η ισοπαλία τελευταία αγωνιστική. Αυτό είναι ένα κατόρθωμα του Ολυμπιακού. Και με 10 βαθμούς. Για να αγκάζονται τέτοιες ομάδες. Αυτού του Βεληνιακού να κάνουν τέτοιες ραδιουργίες. Όπως για να μην αφήσουν. Όπως έχει ξαναγίνει πάλι. Έτσι, με τις ευλογίες του Σουέφα. Δεν πειράζει. Αυτό είναι Ολυμπιακός. Για μένα είναι περηφάνεια. Όχι σαν να πούμε και κάτι άλλο. Νομίζω δεν έχει υποθεί. Ήκανε λάθος. Νομίζω στα κάτω των 13 του ρίξαμε και 7 γκολ φέτος. Ναι, 7-0. Ναι, όχι, και πάνω από τα 13 χρόνια, 2-1 μέσα εκεί στο, πώς λένε, εκεί στο γήπεδό τους. Τέλος πάντων, να είσαι καλά φιλαράκο. Αυτά παιδιά. Να είσαι καλά. Αύριο γήπεδο, γήπεδο όλοι αύριο. Αύριο γήπεδο, 10 με 6 στο Καραϊσκάκι και 4 με 8,5 στο... Να πούμε και για τα τρένα, 5 ώρα από Καραϊσκάκι όσοι θέλουν να φύγουν, έτσι. 5 ώρα. Εμπρός. Τι έχουμε. Κάνα πιούμε λίγο νεράκι. Και δεν πίνουμε. Και τι, 20. Πόσο είναι. Ό, και 20. Θα κάνουμε λίγο. Πες ότι είμαστε στην έρημο. Ναι. Και φτάνουμε στη... Οάση. Στο Λονδίνο. Τι Λονδίνο. Που βρέχει. Καλησπέρα. Στην Οάση. Εντάξει, ρε Αγγί, δίπλα, ποια είναι η έρημο τη ερήμου, η Σαχάρα. Πες μου να ξέρω που να σου πάω. Φτάνω. Φτάνουμε Συρία. Όπα, αντικατοπτρισμός. Έλα, φίλε. Λοιπόν, ναι. Νικήτης από Νέα Ερυθρέα. Ναι. Για σκληρά. Ολυμπιακός. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να μιλήσω για τις άλλες ομάδες. Όλοι ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι ο κυρίαρχος και το δείχνει κάθε χρόνο αυτό. Εγώ αυτό που θέλω να μιλήσω είναι για το τι γίνεται στον Ολυμπιακό. Γιατί δεν ξέρω τι γίνεται εδώ και τα τελευταία περίπου 2-3 χρόνια. Βλέπω ότι παρόλο που τα πηγαίνουμε πολύ καλά στην Ευρώπη, υπάρχει μια δυσκολία στο να νικήσουμε στα ντέρμπι. Στα ντέρμπι μιλάω πιο ειδικά, στα ντέρμπι. Και δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Να σου πω γιατί, φίλε. Όλες, κάποια ντέρμπι, τουλάχιστον τα 3 χρόνια, αυτές οι ομάδες έχουν σκοπό όλη τη χρονιά να έρθουν να παίξουν τον Ολυμπιακό γιατί δεν έχουν φιλοδοξίες ούτε για πρωτάθλημα, ούτε για κύπελο, ούτε για Ευρώπη. Έχουν απεμπολίσει όλους τους στόχους και έχουν επικεντρωθεί σε ένα και μόνο παιχνίδι. Αυτό με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι βέβαια δικαιολογία αυτή. Συμφωνώ. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτή. Δεν το λέω σαν δικαιολογία. Απλά και στο Καραϊσκάκι όταν είχαμε έρθει 2-1 με το Μιρά. Θυμάσαι που είχαμε 27 τελικές και είχαν μία αυτή. Ναι, το θυμάμαι. Αντί να τελειώσει το 8-0, το θυμάσαι τι σου λέω. Θυμάμαι, απλώς. Απλά και πέρυσι στη Λεωφόρο με το Μητρόγλου, μην το ξεχνάς. Για αυτά τα συζητάμε. Πέρυσι λες. Πέρυσι, ναι. Ναι. Το 1-0. Το 0-1. Δεν είχε παιχτεί ποδόσφαιρο τότε, ούτε εμείς είχαμε παίξει ποδόσφαιρο, ούτε το βάζαμε. Στα ντέρμπι συνήθως δεν παίζεται ποδόσφαιρο. Σωστό. Όμως αυτό που έχω. Είναι άλλο, είναι νευρικά, είναι έτσι. Πιο πολύ νεύρα, πάθος και τέτοια έχουν παρά να παίχτε ποδόσφαιρο. Πάντως με την ΕΝΑ, όσο έχει παίχτε ποδόσφαιρο, έχει παίξει Ολυμπιακός.
ποδόσφαιρο. Αυτό που βλέπω εγώ όμως τα τελευταία χρόνια είναι ότι πολλοί. Τα 2-3 τελευταία χρόνια. Δεν είναι άκουλα σου. Όχι, τα 2-3. Ναι. Γιατί υπάρχουν και το 4-0 στο κύπελο. Άκουλα σου. 3-0 στο πρωτάθλημα. Πρέπει να πάρουμε. Σίγουρα έχει δίκιο σε αυτό που λες. Τρία χρόνια. Είναι αμφισβήτητο σε σχέση με τα ντέρμπι. Ακόμα και αυτά που έχουμε κερδίσει δεν τα έχουμε χάρη. Έτσι. Ένα αυτό το κρατούμενο, αλλά και από την άλλη, αν θα πάρουμε το ένα παιχνίδι, το κάθε ένα παιχνίδι ξεχωριστά, θα δεις ότι έχουν δικαιολογίες οι εκάστοτε ομάδες. Δηλαδή, δεν γίνεται να έχω κερδίσει εγώ τη Μάντσεστερ, να πετάω στα σύννεφα, να είμαι στα σύννεφα και να παίζω ό,τι είπαμε σε 4 μέρες. Τετάρτη με Σαββάτο. Να παίζω με αυτό το μπουρδέλο. Δεν γίνεται να το πάρω στα σοβαρά, όπως και να γίνει, ό,τι και να. Δηλαδή, ό,τι προσπάθεια. Δεν μ' άκουσα να φαίναμε από την Αφρική. Δεν υπήρχε περίπτωση να πείσουν τους παίκτες μας να πάρουν σοβαρά αυτή την ομάδα. Για να πάρει σοβαρά μια ομάδα, πρέπει να είναι σοβαρή η ίδια. Άλλο που θα. Από εκεί και πέρα. Αυτέ, δηλαδή παρατηρεί το φαινόμενο μεγάλες ομάδες που θέλουν να λέγονται και ανταγωνιστικές απέναντί μας και τα παιχνίδια μεταξύ μας να λέγονται ντέρμπι, να επικεντρώνονται όλη τους τη χρονιά, να μην τους νοιάζει κανείς τίτλος, έτσι, κανένα ούτε ευρωπαϊκός ούτε χώριος, απλά και μόνο να επικεντρώνονται όλη τη χρονιά να. Να σταθούν αξιοπρεπώς απέναντι στον Ολυμπιακό. Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός μοιραία αναγκάζεται και τους βλέπει σαν μια άλλη οποιαδήποτε, σαν μια οποιαδήποτε ομάδα. Να σου πω αυτό που θέλω τώρα, τέλος πάντων. Εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι, ας πούμε, τη χρονιά που ανέφερε ο Τάκης, όταν με το 4-0 στο κύπελο, υπήρχαν παίκτες οι οποίοι την πονούσαν αυτή τη φανέλα. Και το θυμάστε κι εσείς ότι. Όλοι την μπορεί να την φανέλα. Συγγνώμη. Δεν είναι. Άλλο, δεν είναι πλέον, κάτι πλέον δεν υπάρχουν τόσοι παίκτες. Ακού. Όλοι την μπορεί να την φανέλα. Θα σα πω κάτι άλλο. Ότι φέτος ο Ολυμπιακός χάλασε ένα σωρό λεφτά και δεν του βγήκαν κάποιες μεταγραφές. Ένα σωρό. Ναι, δεν χάλασε ένα σωρό φέτος. Γιατί πόσα χάλασε. Για πες πόσα νομίζεις. Δεν περίμενε. Okay. Θα το πάρω από την αρχή. Πόσα νομίζεις. Πούλησε το Μανολά στη Ρώμα. Πόσα εκατομμύρια, 15, ναι, 18. Ναι. Άκου, μισό λεπτό, βάλε πούλησε το Σάμαρι, να το παίρνω στην αρχή τους. Πούλησε και τι όλο. Κάτσε ρε αγόρι μου, δεν βάλε, ξέρεις, άσω ρε να πατήσω. Ναι. Βάλε μια νοτελεία, πούλησε το Μανολά 15 εκατομμύρια. Τα πήρε στο χέρι τα 15 εκατομμύρια. Όχι βέβαια. Σε 5 χρόνια. Περίμενε. Τι είναι αυτό που πούλησε. Ούτε άλλες, δεν είναι μόνο ο Μανολάς. Είναι και ο Μήτρογλου. Ο Μήτρογλου, κάτσε ρε φιλαράκο. 4.200 κόστησε ο Μήτρογλου. 4.200 είναι ο Μήτρογλου πληρωμένο. Από τα 15 που το πουλήσαμε, μείω τα 5 του Κασάμι, μείω 4.200 του Μήτρογλου. 5 εκατομμύρια έχουν μείνει. Σε 5 χρόνια και αυτά. Όχι άλλο, επειδή μάλλον ξέρει μόνο τα έσοδα. Και καλά κάνει και τα ξέρει. Πε μου τα έξοδα. Τα έξοδα, ωραία. Λοιπόν, το Μαζοακού ήταν ελεύθερο. Ναι. Από τη Βαλενσέν. Ναι. Ο Κασάμι ελεύθερος επειδή έπεσε η Φούλαμ β' Εθνική. Ο Κασάμι τον αγόρασε 5 εκατομμύρια. Ναι, μπράβο. 5 εκατομμύρια τον αγόρασε. 5 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια τον Μπενίτες. Όχι, άκουσε με. 5 εκατομμύρια αγόρασες το, πώς το λένε, του Κασάμι. Λοιπόν, αγόρασες το Ρομπέρτο. Άλλο, σε αυτούς που δεν πιάσανε, πες μου, πόσα λεφτά δαπανηθήκανε. Εκεί είναι η ουσία, εκεί. Πες μου πόσα λεφτά έχουν δαπανηθεί. Το center back, πώς θα λένε τον Ισπανό. Για τον Αμπιντάλ. Για τον Αφελάι. Τον Τουρμάς. Τον Τουρμάς. Και τον Μήτρογλου. Και τον Μήτρογλου, 4.200. Δεν έγιναν όμως. Έγιναν πολλές ανούσιες μεταγραφές φέτος. Όχι, δεν είναι. Κάθε αγόρι μου, ούτε ο Ντουρμάς ήταν, ούτε ο Ντουρμάς ήταν. Κάτσε, κάτσε. Άλλο κάποια πράγματα. Κοίτα να δεις. Άλλο να μην γίνει καμία μεταγραφή και άλλο η μεταγραφή που έγινε να μην κολλήσει με την ομάδα και να μην έχει μία με την ομάδα. Έχει μεγάλη διαφορά, έτσι. Και οι μεταγραφές, και να σου το πω κι αλλιώς, να ξέρεις κάτι, μια που. Μπορεί και να ασχολείσαι, δηλαδή βλέπεις και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και στο κυρίως. Δηλαδή μπορεί να σπαταλήσει μια ομάδα 100 εκατομμύρια και να πάρει τρεις παίκτες και να κάνει μια τρύπα στο νερό. Yeah. Είναι και θέμα τύχης. Δεν υπάρχει πανάκια στις μεταγραφές, δεν υπάρχει πανάκια. Άλλες χρονιές φανήκαμε τυχερότεροι ή και τη φετινή ακόμα τη χρονιά. Φανήκαμε τυχερότεροι εκεί που δεν το περιμέναμε, στο Μαζοακού και στον Εμπτελαουή, έτσι. Και δεν φανήκαμε τυχεροί να πιάσουν οι παίκτες σε αυτούς που είχαν περισσότερα χέγγια να πιάσουν. Σωστό αυτό που λέτε, όμως δεν ξέρω, αυτή τη χρονιά εγώ πιστεύω ότι αυτό που χρειαζόμαστε να προσθέσουμε πολλά καινούργια μέλη στην ομάδα. Σωστό, εντάξει. Ας σου πω εγώ μάνι. Θέλεις δύο εξτρέμ, ένα σεντρεφόρ.
Τέσσερα center back. Δεν άκουσα. Αν μία, αν μπορείς να το πεις. Δύο extreme και ένα center forward θέλεις. Θες ένα center back. Ένα stopper. Άκουσα να τελειώσω. Θες ένα center back. Θες ένα εξάρι. Εξάρι όμως. Ένα οχτάρι. Ένα οχτάρι. Και εντάξει είμαστε. Συμφωνώ μαζί σου. Ε? Συμφωνώ, λέω. Συμφωνώ με αυτό που λέω. Και αυτά θα κάνει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Μην βιάζεις. Και κάτι ακόμα που δεν έχω καταλάβει όλη τη χρονιά. Εγώ, αυτή είναι η άποψή μου, ότι ο Μπενίτες άγγιζε πολλές περισσότερες ευκαιρίες. Σωστό. Και γαμάς. Ναι, αλλά άκου να σου πω όμως κάτι, φίλε. Αυτό τον παίχτη, επειδή θα τον έχεις για μια πενταετία, έδωσε ευκαιρία σε κάποιους άλλους που θα φύγουν το καλοκαίρι. Ο Χάρα θα φύγει το καλοκαίρι. Όχι, θα κάτσει. Όχι, θα κάτσει. Έβαλε με το τρίτο πόδι τον γκολ και τον ευχαριστούμε στο ΆΚΑ και καλό ταξίδι. Όχι φίλε, τι θα γίνει ξεκαθάρισμα καλύτερα. Όποιος νιώθεις ότι δεν κάνει, εσείς δεν το νιώθουν όλοι. Απλά είναι για να μην ονοματίζουμε, έχουμε και παιχνίδι αύριο. Όχι, δεν είναι όλοι για το Χάρα, μακάρι να φύγει. Δεν θα έχει χώρο. Όχι, θα φύγει ο άνθρωπος, απλά. Άλλο, ο Μπενίτες όπως έχει αποδείξει κιόλας και είναι πολύ καλύτερος όταν μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο, κάποια πράγματα που δεν τα ξέρουμε όλοι. Από εκεί και πέρα ο παίκτης είναι δικός μας, τον έχουμε για 5 χρόνια, έχουμε καιρό να ασχοληθούμε μαζί του. Και είναι και πάρα πολύ καλός παίκτης. Συμφωνούμε κι εμείς όπως το απέδειξε και μόνος του, όχι μόνο ότι συμφωνούμε έτσι αέρα. Το απέδειξε και μόνο στο παλικάρι και ωραία γκολ έχει βάλει. Εντάξει, με το κοντρόλερ έχει ένα θέμα, θα τα βελτιώσει. Δεν γίνεται. 20 χρόνια παιδάκι. Δεν είναι ο παιδί. Είναι σε τρεφόρη. Από εκεί πέρα έχει την αίσθηση του γκολ. Αυτό το γκολ που έβαλε με την Καλονή το πρώτο ήταν φανταστικό. Δείγμα μεγάλη κλάση. Και ένα άλλο που δεν το ξέρει ο κόσμο, τα περισσότερα γκολ τα βάζει στο δεύτερο γύρο αυτό. Πέρυσι βγήκε στο πρώτο σκόρ εκεί στην Παραγουάη. Με γκολ που έβαλε, δηλαδή στο πρώτο γύρο είχε βάλει 4-5 γκολ και μετά έβαλε 22 γκολ. Λοιπόν, για να κλείσω, θέλω να πω δύο τελευταία πράγματα. Αύριο, ελπίζω να σας δω και μέσα στο γήπεδο, θα είμαστε όλοι μαζί αγκαλιασμένοι, να φωνάζουμε για άλλο ένα τίτλο, όλοι μαζί. Είσαι στο μυαλό, κάτι μαγικό. Και χαιρετισμού στα βαζελάκια του ζωγράφου που ξέρουν να τρέχουν καλά. Ξέρουν να φύγουν καλύτερα. Καλό βράδυ, μάγκες. Να είσαι καλά, καλό βράδυ, καλό σου βράδυ. Τι έχουμε, ρε Μίτσο. Όλσε. Γιατί μου τζώνεις. 5 λεπτά. Τι είναι αυτό, τι αυτό. Του λέω πόσο ώρα έχουμε και μου κάνει έτσι. Όχι, δεν έκανε έτσι το παιδί. Το έκανε αγγλικά. Αυτό είναι στο εξωτερικό, δεν υπάρχει εξηγείται. Τέσσερα λεπτά. Σα πάσε, παιδί, το έκανε πενταράκια. Εμπρός! Γεια παιδιά! Τι? Τι λες? Λοιπόν, να συνοψίσουμε. Λοιπόν, Μάγκες. Ούζο, ήθελε. Ναι, Ούζο. Μάγκες, αύριο παίζεται ένας τίτλος. Έτσι. Καλέ είναι το πανηγυράκι. Πρέπει να πάμε με ψυχολογία ότι δεν έχουμε κερδίσει τίποτα. Δεν είναι τα... Το έχουμε ξανακάνει και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Λέγαμε λαμόρε πια ΑΕΚ και Β' Εθνικής και τέτοια ψήφιστα. Δεν θέλει και πολύ. Λίγο η τύχη του ενός, η κολοφαρδία του, λίγο η ατυχία του άλλου. Πάμε να πάρουμε το παιχνίδι και μετά έχουμε καιρό για οποιοδήποτε πανηγυράκι. Συμμετοχή στο παιχνίδι, στις αποφάσεις των διαιτητών. Έτσι. Γιατί βλέπουμε πολλά περίεργα πράγματα. Συμμετοχή και θα πάνε όλα καλά. Έχουμε ακόμα χρόνο. Όχι μωρέ, εντάξει. Έχουμε. Εντάξει, όχι, ευχαριστούμε. Έλα. Λοιπόν, τη Δευτέρα Μάκη θα φέρουμε και το πρωτάθλημα εδώ και το κύπελλο Ελλάδος. Εδώ θα τα βλέπετε. Και στο τέλος, μετά από λίγες μέρες, θα έχουμε και τα 10 κύπελλα εδώ όλων των αθλημάτων. Από Champions League μέχρι League Cup Volley αντρών. Όλα εδώ, παρέλαση. Να δω πώς θα φαινόμαστε εγώ και ο Άκης. Να μην φαινόμαστε ποτέ. Μακάρι να έχουμε κύπελλα. Ναι, βέβαια. Θα φαινόμαστε λέει ο σκηνοθέτης. Πάλι. Πώς θα το κάνει ο σκηνοθέτης. Από είναι μπροστά εδώ. Από δορυφόρο. Καλό Σαββατοκύριακο. Για χαρά, Μακές. Αύριο κύπελλο.